μια μεγάλη βραδιά. Μια βραδιά που θα αναδείξει το μεγάλο νικητή, τη μεγάλη νικήτρια της, του show, του reality, γιατί reality είναι, που μας απασχολεί εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι ο τελικός του GNTM, φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4. Θα τον παρακολουθήσουμε μαζί, θα σας ενημερώνουμε. Ποιος είσαι ρε φίλε, δηλαδή ποιο GNTM, αγώνες έχει εδώ πέρα. Λεπτό προς λεπτό. Τζίλο τον πλακώνουν στο ξύλο και με GNTM, ποιος ασχολείται ρε φίλε. Εσύ. Σε παρακαλώ, εγώ ποτέ. Ελάχιστα. Έχουμε κάτσει με τον Μοσχοβίτη έξω, του λέω θα κατέβω στο περίπτερο. Θέλω να πάω να πάρω κάτι, λέω να μασουλήσω. Στην αρχή το παίζει δύσκολο, μετά λέει ξέρεις λέει, τι θέλα μου φέρεις. Τοξικά τυρογαριδάκια. Ναι, ήθελε λίγο τυρογαριδάκι, ήθελε σαπίλα. Ναι, ήθελε, τοξικό. Δηλαδή, ναι. Να το τρώω και να παθαίνω ναι. Μέσα μου. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω έχει αυτό, έχει αυτό. Λέει φέρει πακοτίνια. Πακοτίνια, παίρνω κι εγώ πακοτίνια. Κακό το πακοτίνι, ωραίο όμω. Ωραίο. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που το τρώω, κολλάν τα δάχτυλά σου. Ναι. Ο Νίκος το παρομοίασε πολύ όταν ήμασταν έξω. Όταν λέει βάζεις λέει, το δάχτυλό σου. Ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, αφού έχει παίξει μπάλα. Κάνα δύο ώρε. Έτσι μυρίζει. Ναι, ναι. Έτσι, τι ωραία τώρα μα έχουν κάποιοι. Μυρίζει και κολλάει. Τώρα, λέει, ωραία. Ναι, ωραία. Και καθόμασταν και διαβάζαμε τις οδηγίες και λέει θρεπτικές ουσίες. Ναι, έχει τέτοια πράγματα. Ναι, χωρίς χρωστικά. Ναι, ναι. Ψημένα λέει στο φούρνο. Και λέμε δηλαδή ποιον κοροϊδεύουν. Ναι, αλλά είναι πράγματα σαπίλα, τα οποία όμως αν ξεκινήσεις να τα τρως δεν μπορείς να σταματήσεις μέχρι να τελειώσει σακουλάκι. Ακριβώς. Όμως χαιρετούμε τους φίλους του διαδικτυακού στο Instagram. Εδώ είμαστε. Γεια σας, γεια σας φίλοι. Λοιπόν. GNTM τελικός, παιδιά. Δηλαδή. Παρέα. Γιατί βιάστηκαν να τελειώσουν τόσο νωρίς, γιατί το κράτησαν λίγο ακόμα. Κάτσε λίγο, πότε ξεκίνησε αυτό. Το καλοκαίρι δεν ήταν. Όχι, ποιο καλοκαίρι. Μετά. Κάνα δίμηνο, δυόμιση μήνες, κάπου τόσο είναι που παίζει. Ένα τρίμηνο νομίζω έχει. Στο τρεις. Εντάξει. Τόσο καλά πήγαμε, ρε φίλε. Γιατί δεν είμαστε τραβηχτοί λίγο. Όλα κάπου τελειώνουν. Εγώ το Survivor πηγαίνανε για κάνα δύο μήνες και κάπου τα πέντε. Σύνοντι ξεκινάει μετά και το Masterchef. Oh my god. Εντάξει, από Masterchef τώρα. Masterchef. Έχουμε γκώσει, εδώ είναι το θέμα. Αν και βέβαια η τελική τριάδα Νίκο Παπαδόπουλε. Εγώ βγαίνω και λέω ότι δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Έχει απουσίες. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι αυτή που θέλαμε. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε ας πούμε Ευρωλίγκα, όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε τώρα, και να πηγαίνει ας πούμε στο Final Four η Μπασκόνια με την Μπουντούσνοστ, την... Την Ντάρουσάφακα. Την Χίμκι. Και τη Χίμκι, ας πούμε. Ναι. Διαφορία. Ναι, λείπει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι η Τσεσεκά, δεν είναι ο Μπράντοβιτς που γίνεται κόκκινος, ας πούμε. Ναι, λείπει, ναι. Λείπει κάτι, ας πούμε. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα είναι τώρα δηλαδή. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ 100%. Η Καζαριάννη είναι τα Ρουσάφακα. Η Καζαριάννη, η Ευελίνα και η Μαριάννα, πώς τη λένε. Η Ευελίνα, πώς τη είπαμε το επίθετο. Σκίτσκο. Η Ευελίνα. Δηλαδή η Εύη, η αγαπημένη της εκπομπής, τη φάγανε το κορίτσι. Η Ανούλα πλήρωσε το κάρμα. Γιατί... Η Ανούλα πλήρωσε το κάρμα γιατί έβγαλε πολύ γλώσσα. Πολύ, ναι, και άντε ακριβώς. Λέει το λομπού σου και τέτοια. Λέει, οκ, okay, γεια σου και σένα. Η Ανούλα ήταν δική σου. Εγώ ήμουνα και με τις δύο. Ήμουνα και με τις δύο. Δηλαδή έλεγα ότι αυτές οι δύο θέλουν να προχωρήσουν. Πάρα πολύ όπως μιλούσε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σαν τη φωτεινή επιπυλή. Ναι, να σου πω λίγο όχι, κάτι όμως. Μιλάει με αυτόν τον αυτό. Αθηναϊκό παύλα. Είναι από εδώ. Ναι, μιλάει λίγο με αθηναϊκά επιτιδευμένο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσα να σου πω κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Κατάλαβε, το οποίο είναι πάρα πολύ εκδευστικό. Με εκδευρίζει πάρα πολύ. Καλησπέρα στου Βαγγελικού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα εδώ. Πάντα εδώ. Λέμε για δύο κοπέλε οι οποίε μένουν εδώ και μπορεί να ακούνε κιόλα. Δηλαδή, μπορεί να μα ακούνε. Μπορεί να έχει πάει καταλάβει βελόνα στο λίγο. Αν μα ακούτε, μπορείτε να βγείτε και στον αέρα. Εμεί θα χαρούμε γιατί θα θέλαμε το σχολιασμό σα. Ναι, ακριβώ. 100%. Εδώ το άλλο το κορίτσι που ήταν πέρσι στο. Πε το. Πε την αδελφή. Στο My Style Rock, στο κορίτσι μας, ναι. Που έκανε τόσο χαμό, του την πέσαν όλοι γιατί βγήκε μια φωτογραφία λέει, στο μνημείο του τείχους του Βερολίνου και ήταν λέει, προκλητική. Σιγά την προκλητική που ήταν. Jay. Ναι. Jay Tooney. Ναι, yeah, και χθες μιλούσε στην Ελεονόρα. Πολύ καλή σου. Ψιλοίδα. Ψιλοίδα. Έβλεπα μια ταινία χθες το βράδυ, είναι αλήθεια. Ναι. Δεν μπορούσε να την πει. Υπάρχει πληροφορία ότι Σκίτσκο έχει κερδίσει ήδη. Και εγώ αυτή την πληροφορία έχω. Από την και αρχή εμένα μου το πάνε αυτό. Θα δούμε. Θα φανεί. Μπορεί να είναι μούφα. Και μαύρο φόρμα, πόσα φορέματα θα βγουν. Έχει μια πληροφορία ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι δεν θα προλάβουμε την νικήτρια. Δηλαδή θα τραβήξει. Η δικιά μου πληροφόρηση λέει ότι θα πάει αργά. Μετά τις 12. Ω, καλά. Αν είναι και, και με τις γνωστές διαφημίσεις, star όπως τις ταινίες, ας πούμε, δηλαδή τουλάχιστον 15 λεπτά. Έχουμε πολύ δρόμο. Περίμενε λίγο να δω. Γιατί από το πρόγραμμα του Star θα φανούν νομίζω όλα. Περίμενε. Το Star τα δύο προηγούμενα βράδια δείχνει Twilight. Εγώ αυτό έβλεπα χθες. Ναι. Δεν το είχα δει. Το Twilight, ρε φίλε, είχα δει μία, το πρώτο. Ναι. Το οποίο παραδόξως ούτε το είχα κλείσει, ούτε μπορώ να πω ότι δεν μου είχε αρέσει. Εντάξει, ναι.
Ήταν ένα ρε παιδί μου, δύο ώρα διαφορά. Μετά έχασα γιατί βγήκαν πολλά. Έχουμε δει και 4-5. Σταρ. Ναι, δε σταρ τώρα και βγάλε άκρη. Okay. Star, εδώ θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 12. Μπαλαντέρ, καλή φίλη. Mm. Εντάξει, τώρα και λίγο GNTM. Θα έχουμε την ώρα της εκπομπής και με ενημέρωση για ότι υπάρχει αθλητικά. Υπάρχει και όμως, ναι. Έλα, τι. Μέχρι τη μία θα πάει. Μέχρι τη μία. Γιατί στη μία βλέπω. Καλά. Λέει 9. Μέχρι τη μία μισή δηλαδή. Λέει 9 η ώρα Greece Next Top Model και λέει 1 η ώρα Σελίνα. Καλά. Μια μισή σίγουρα δηλαδή. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Δεν θα ακούσετε εδώ τον νικητή. Ναι. Θα τον πρέπει το δείτε εσείς. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 λοιπόν. Θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε να πούμε και αρκετά άλλα που ενδιαφέρουν το δικό μας το κομμάτι. Γιατί παράπονο δεν έχουμε ποτέ. Εδώ που φέρνει ζωνάδες όμως και τέτοια. Πού ρε φίλε. Και τύμπανα. Δες το δηλαδή ρε φίλε. Ποια είναι η μπουλμπα. Πιο μετά θα μπουν οι άλλες μέσα. Ξέρεις θα μπουν μέσα στο σπίτι και, α, και τέτοια. Και ο άλλος κάθε σε ένα αεροπλανάκι. Δείξε το πάλι. Ποιο αεροπλανάκι φίλε. Γιατί το έτσι είναι το κόνσεπτ τώρα. Τι να κάνουμε. Ο άλλος κάθεται σε ένα λογάκι. Μα άντρες έχεις το σόι της αυτή, ρε. Όχι, αυτή δεν είναι συγγενής της. Α, αυτό είναι... άλλαξε το κόνσεπτ τώρα. Ναι, αυτό είναι άλλο τώρα, είναι δεύτερη δοκιμασία. Α, okay. Που φωτογραφίζονται ανάμεσα σε άντρες. Α, ναι, γιατί βλέπω και λέω τι γίνεται, ρε, εσύ όλοι. Και τις πιάνεις. Αγορομάνες είναι όλες αυτές εκεί πέρα. Ναι. Μάλιστα. Βλέπω τον Πασκουάλ δύσκολο. Πόσο είναι ο Παναθηναϊκός. Πόσο είναι ο Παναθηναϊκός. 23-10, χάνει ακόμα, έχει δρόμο, εντάξει. Κλασικό Παναθηναϊκός εκεί. Αυτό πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να φύγει και μέχρι το τέλο του. Και από πράγμα μα ακούνε Νίκο Παπαδόπουλο, να ξέρει. Α, εξαιρετική εδώ πράγα. Εδώ συντελεστέ. Βέβαια. Εξαιρετική πράγα. Γυρίσαν νωρί για να δούμε τελικό. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Δηλαδή, χάσατε τη βόλτα στην Πράγα για να γυρίσετε να δείτε τελικό του GNTM. Μπράβο, παιδιά. Όχι, μπράβο, πραγματικά. Τι έχει γίνει, ρε φίλε, φέτο με Πράγα Βιέννη για τα Χριστούγεννα. Τι λύσα είναι αυτή. Είναι νομίζω τα θρύπρο ορισμένη. Τι λύσα είναι αυτή. Πρέπει να έβγαλε, φίλε, ειδικά για τη Βιέννη, πρέπει να βγει κάτι εισιτήρια με 3 ευρώ, δεν έχει τελειώ. Το μισό Instagram τη Θεσσαλονίκη είναι στη Βιέννη. Ή ήταν ή είναι ή θα πάει. Να εδώ. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Και εμείς εδώ. Εμείς λίγο παντόπουλο εδώ κρατάμε θερμοπύλες, φίλε. Έτσι είναι. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, καλή χρονιά. Ναι. Άλλωστε, όπως λέει και ένας φίλος, τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη είναι η εποχή. Δηλαδή, λέει ένας φίλος, έχει μια θεωρία ότι τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη εποχή για να είσαι στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είσαι από εδώ. Γιατί αν είσαι. Ναι. Όχι. Ναι, για κάποιον που θα θέλει, ας πούμε, όντως. Και δεν έχει άδικο σε αυτή τη λογική. Είναι καλύτερη εποχή για να φύγεις. Άμα είσαι από εδώ, είναι καλύτερη εποχή για να φύγεις. Ναι. Πολύ μακριά κιόλας. Αν γίνεται. Όσο μπορείς. Ναι. Καλή ναι. Τη Σκίτσκο, εδώ πέρα Σκίτσκο, όπως τη λένε. Εξαιρετική. Δεν είναι ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Και οι τρεις. Είναι λίγο άνευρες. Λίγο άχρωμες. Ναι. Ενώ η Εύρε, φίλε, ήταν γυναίκα, έμπαινε μέσα, τάκ, τάκ, βαρούσε το τακούνι. Είναι αυτό που γινότανε φασαρία. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, έκανε το δωμάτιο δικό τη. Ναι, υπάρχει μια λέξη την οποία δεν μπορώ να πω στον αέρα. Γιατί? Με κρεβάτι είναι και γεμίζω. Καταλαβες. Γέμιζε το κρεβάτι. Ναι, έτσι λέγεται. Γέμιζε το κρεβάτι. Ναι, κράτα αυτό. Καταλαβες. Αυτό. Δηλαδή έμπαινε μέσα. Περίμενε. Γιάννη! Γεια σας στον Τουγκάρδη. Βάλε μουσική. Ναι. Βάλε μουσική. Δεν πειράζει, από το Instagram βλέπουμε. Εντάξει, ρε φίλε, λέγεται. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να την πεις τώρα. Μάλιστα. Επίσης, επειδή είναι και ψηλή, ξέρεις, είναι και κάτι άλλο που έχει πει ένας άλλος φίλος. Ανέβανα φιλήσεις, κατέβανα. Κατάλαβες. Και αυτό το κορίτσι το βγάλανε έξω, ρε φίλε, δηλαδή. Είναι ο γνωστός φίλος που έπιασε τον Τίνο. Όχι, όχι, άλλος αυτός. Άλλος είναι, άλλη μορφή αυτή είναι. Αυτό μια φορά το φέρουμε εδώ πέρα, να ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι τις 12 εδώ και με τα δικά σας μηνύματα και με τη δική σας παρέα. Φυσικά και στο Instagram κάνουμε κουβέντα, καλή φίλη. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, 26-10 Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη Μαδρίτη. Περίεργο. Α, μπαίνει και η Λιάννα. Περίεργο, ήρθε εδώ πέρα την Κυριακή, τα έβαζε ξαπλωμένος. Εντάξει, ρε φίλε. Ξεκινήσει... Άλλο η Ρεάλ και άλλο ναι, το. Φυσικά άλλο είναι. Απλά λέω ότι τα έβαζε ξαπλωμένος. Δεν σου λέω ότι τίθεται θέμα. Τι έγινε, όπα. Μπράτης. Ο κύριος Μπράτης, βέβαια. Ναι, είδε τα αγόρια, κύριος Μπράτης. Ξεσάλωσε. Όχι τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ήχο σε αυτό. Δεν γίνεται τώρα να μην έχουμε ήχο σε αυτό εδώ. Να και η Βίκη έτσι λίγο χαλαρά έτσι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Εκεί στη γωνία μόνη τη. Βίκη καγιά κρασά. Ναι, είναι και παντρεμένη τώρα με επιχειρηματία. Σωστό. Δεν μπορεί και έχει παιδιά. Πολλά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Επιχειρηματίας, με τι ασχολείται. Ο επιχειρηματίας έχει. Τι πραγματεύεται. Τα ζαχαροπλαστεία Fresh Νίκο Παπαδόπουλο στην Αθήνα και στη Μύκονο. Ναι. Ζαχαροπλαστεία τα οποία αναλαμβάνουν κυρίως. Ούξουρε. Όξο. Ζαχαροπλαστεία τα οποία αναλαμβάνουν κυρίως. Ξέρεις γάμους και βαφτίσεις, αλλά όχι γάμους. High class τώρα, όχι μετά και σένα. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Έχουμε, έχουμε βαφτίσει στο χώρο, έχουμε ναι. Βαφτίσει στην Μύκονο. Ναι, ναι. Okay. Ακριβώς. Πινάκι αυτή δηλαδή, είναι δύσκολο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Κατάλαβα. Ο κύριος Κρασάς. Με την κόρη την Μπιάνκα, η Βίγη Καγιά και τον γιο Κάρολο Ηλία.
γιατί κοιτάς έτσι. Πώς βγάλα το παιδί σας, Μπιάνκα. Βέβαια. Μπιάνκα η κόρη και Κάρολος Ηλίας ο υιός. Τόσα ωραία ονόματα έτσι υπάρχουν που μπορείς να βγάλεις το παιδί. Γιατί ρε φίλε, δεν είναι κάτι πρωτότυπο πάντως. Παραδέξου το. Μπιάνκα. Ναι, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Για βγάλω την κόρη μου, Μπιάνκα. Ναι, ρε, πρωτότυπο δεν είναι όμως. Πρωτότυπο είναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό ξέρεις τι. Εγώ το τονίζω και το αναφέρω γιατί αυτή. Υψηλή κοινωνία. Προθέσαμε ότι δίνουν και τρία ονόματα πλέον. Δηλαδή φύγαμε από τα δύο. Νεφέλη Ιωάννα, ας πούμε. Νεφέλη Ιωάννα Κορίνα. Ναι. Έχει πάει, έχει ξεφύγει τόσο η κατάσταση δηλαδή. Πλέον. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω. Νεφέλη Ιωάννα Κορίνα, φώναξε τον αδερφό σου. Ε, τον Κάρολο Ηλία. Έκτορα Κάρολο Ηλία. Έκτορα Ουλ Κούπερ. Ναι. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτή είναι η υψηλή κοινωνία, ρε Νίκο, τι κάνουν δηλαδή. Ποιοι νομίζουν ότι είναι. Όχι, ρε, μετά από εσύ και μετά προσπαθούν όλοι να. Ποιο θα εντυπωσιάσει περισσότερο, κατάλαβε. Και δεν του ενδιαφέρει αν μπορεί να δημιουργήσουν μόνο πρόβλημα στο παιδί, κατάλαβε. Δηλαδή. Μια φορά είχα μια τέτοια κουβέντα, ρε παιδί μου, για την αστική τάξη, α πούμε. Του μεγαλοαστού, α πούμε. Ναι, και, ναι. Και τη μεσαία τάξη, κτλ. Με ένα πολύ καλό μου φίλο. Ποιο μου λέει. Και να σου πω λέει κάτι τώρα. Δηλαδή, λέμε, α πούμε, για του. Βλέπει, α πούμε, του λεφτάδε, λέει, α πούμε. Να έρχονται σε ένα μαγαζί, να πετάνε λέει, τα πεντάρικα, να πετάνε τα εκατοστάρικα, ρε παιδί μου, να καπνίζουν το πουρο του σαν να είναι ας πούμε, στην κορυφή του κόσμου κτλ. Ένα σου πω λέει κάτι. Εγώ και αυτό λέει, είμαστε το ίδιο λέει. Γιατί και αυτό λέει, από χωριό ήταν. Λέει. Από χωριό είναι η καταγωγή. Δεν γεννήθηκε σαλόνια. Και μετά ήρθε η ατάκα βέβαια το κλάμα. Ο παππού του λέει. Τάσκα λέει, πιάνει και ο δικό μου τάσκα. Τώρα μιλούσε για ένα συγκεκριμένο. Ο γενικά το λέει. Γενικά δεν ισχύει, ρε φίλε αυτό. Δεν ισχύει. Τι να κάνουμε. Είναι το 1% και το άλλο 99%. Ο Γιώργος λέει: τον Κάρολο Ηλία στο δημοτικό θα το φωνάσουν Καρούλια. Μπορεί, γιατί όχι. Καρολία. Καρούλια. Ναι. Καρούλια. Γιατί όχι. Ναι, μάλιστα. Στο σχολείο τώρα που θα πηγαίνει, ρε φίλε, θα έχουν και διάφορα άλλα παιδιά με ανάλογα ναι, ονόματα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι στο τρίτο γελ Ιούπολη. Στέφανη Διαμαντή. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι λίγο. Η διαδικασία του GNTM θα είναι πολύ αργή σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, Παπαδόπουλε. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είναι όταν θα μπουν οι άλλες μέσα. Και ξέρεις ρε παιδί μου θα έχει λίγο λίγο με τζέρτζελο εκεί, λίγο, με λίγο ένα, κάτι θα πει μία, κάτι θα πει άλλη, ξέρεις κάτι χαμόγελα τάχα χαράσαλα όλα ψεύτικα και τέτοια. Λοιπόν, επειδή έχουμε και αθλητικά. Να δώσουμε τα περαστικά μας εδώ από το μικρόφωνο στον αδερφό Τζέι, ο οποίος είχε ένα εργατικό ατύχημα, όλα καλά πήγανε, εντάξει να είναι καλά το παιδί. Περαστικά στον Τζέι, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αποφάσισαν και επιμένουν σε αποχή οι διαιτητές. Μπράβο, χαίρομαι. Βγήκε πριν από λίγο. Είναι ανακοίνωση. Όχι, η επίθεση του Θανάση Τζίλο φέρνει αποχή των διαιτητών, οι οποίοι προς το παρόν τουλάχιστον επιμένουν στην απόφασή τους παρά τις μακάρι και να μην ξαναγυρίσουν και ποτέ. Εκκλήσεις γραμμένου Περέιρα διαφωνεί η Super League. Λοιπόν, μπορεί ο Μέλο Περέιρα και ο Βαγγέλης Γραμμένο να ζητάνε από τους διαιτητές να αγωνιστούν κανονικά σε 15η αγωνιστική. Όχι να αγωνιστούν, να κατέβουν. Γιατί δεν αγωνίζονται, να διορθώσω εγώ. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό όμως. Στο ρήμα εδώ, να παρευρεθούν. Όχι. Ναι, λοιπόν. Να διαιτητεύσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA. Παρά την επιστολή που. Έφυξε ο άλλος, λοιπόν. Παρά τις πληροφορίες, λέει. Παρά την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος ΣΚΕΔ και ο ομόλογός του της ΕΠΟ, όπου τους καλούν συνάντηση στις 4 Γενάρη, οι διαιτητές και βοηθοί επιμένουν στην αρχική τους απόφαση για αποχή από τους αγώνες από το Κύριακο. Μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Θανάση Τζίλο το πρωί της Τετάρτης και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν δεχτούν να αγωνιστούν. Αποδέχονται πάντως την πρόταση που τους έγινε για συνάντηση, αλλά όπως υπόθηκε δεν θέλουμε να αγωνιστούμε καθώς θεωρούν ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Είμαι μαζί τους. Μάλιστα. Αρνητική σου πει. Για πρώτη φορά είμαι με Έλληνα διαιτητή. Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί και να το κρατήσουν κιόλας. Αφού υπάρχουν ρήτρες από την Νόβα σε ενδεχόμενο αναβολή αγωνιστικής. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε, παιδιά. Μην κοπανάνε διαιτητές για να γίνονται αγωνιστικές. Την καταδικάσαμε την επίθεση. Γιατί όποιον ακούσει πρώτη φάση είναι αυτό. Καταδικάζουμε απερίφαση. Όλοι καταδικάζουμε. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε, όταν λες προφορικά καταδικάζω την επίθεση. Όλοι καταδικάζουμε την επίθεση στον Τζίλο, που όντως είναι καταδικαστέα, έτσι, οκ. Okay. Αλλά να σας πω κάτι, όλοι περνάνε πινέλο διαιτητές. Εννοείται, είτε λίγο είτε πολύ, τους περνάμε όλοι πινέλο. Εννοείται. Σε πολλές περιπτώσεις. Καλά, άλλο το να κάνεις κριτική, ναι, και άλλο να. Βέβαια, στα πλαίσια της κριτικής. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό το οποίο έγινε τώρα είναι. Βέβαια, Λοντζέσκι, που να βάλεις. Κάτι τώρα. Παραπάνω από extreme. Πού να βάζεις Λοντζέσκι μέσα στη Ρεάλ, πού να βάλεις. Δεν βάζεις τώρα, μπήκες προχθές, βάλεις τρία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Μοσχοβίτης βγάζει παραπάνω μια εβδομάδα λίγο το μεταξύ, αλλά οκ. Ναι. Και. Άλλο το να σχολιάζουμε. Εντάξει, τώρα εγώ από στοχοποίηση και τέτοια, στην κατηγορία της στοχοποίησης μένουν συγκεκριμένα πράγματα. Η κριτική δεν σημαίνει στοχοποίηση αυτόματα. Εντάξει. Απλά και οι διαιτητές πρέπει να καταλάβουν πλέον, χωρίς εγώ να θέλω να μειώσω αυτό το οποίο έγινε και είναι καταδικαστέο, τονίζουμε τον κύριο Τζίλο, να αναλάβουν λίγο και αυτή τις ευθύνες τους. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Εντάξει.
Γιατί αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι απαράδεκτο. Αποχή. Εντάξει, να επιτίθεσαι σε έναν άνθρωπο, ό,τι και αν έχει κάνει. Εντάξει, είναι παραπάνω από ακραίο. Αλλά και εσείς, μην μου το παίζετε τώρα Παρθένες Μαρίες. Αποχή. Εντάξει, γιατί, γιατί αυτό που έγινε με τον Τζίλο δεν είναι το γεγονός ότι η ελληνική διαιτησία από την αρχή της χρονιάς είναι τραγική. Δεν σφυρίζουμε ξανά. Άλλο όμως να χαρακτηρίζουμε ότι είναι τραγική και να το κριτικάρουμε αυτό αρνητικά, που οφείλουμε να το κάνουμε. Εντάξει. Και μας έχει δοθεί και ένα βήμα για να το κάνουμε. Ένας ακροατής απλώς, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Και άλλο τώρα να πηγαίνεις και να το κοπανάς τον άλλον. Με σφυρί κιόλας, ρε φίλε. Σπάσανε το τζάμι, λέει, και το βγάλανε έξω. Στα γόνατα. Στα γόνατα. Για να μην ξανασφυρίξει, για να μην μπορεί να τρέξει. Γιατί γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μιλήστε, λέει, για αυριανό αποκλεισμό Άρη. Γιατί τι έχει αύριο, ρε φίλε. Ακυπελό. Ποιο το λέει ότι θα αποκλειστεί. Ένα φίλο εδώ πέρα, έτσι λέει. Καλά. Πολύ βιάζεται, πέστε. Ίδια ώρα παίζουμε αύριο. Μεγάλη επιτυχία. Θα είμαστε εδώ. Σταματάνε όλα, παιδιά. Εσύ δεν είσαι. Εντάξει, το μικρόφωνο πιο πολύ σα πάτα, έτσι να υποθέσω. Όχι. Να λέγαν πάτα-πάτα. Το παιδί από τα σπάτα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ εδώ. Οι δύο Νικολάδες, Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μουσκοβίτης. Παρέα μέχρι και τις 12. Πιο χαλαρό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Στο δικό μας δίωρο. Με το GNTM. Τον τελικό του GNTM να είναι σε εξέλιξη. Όπως σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Συνέδεση Ρεάλ Μαδρίτης, εβδομάδα με διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός είχε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στη Μαδρίτη. Προσπαθεί λίγο τώρα στο τέλος δεύτερης περίοδου κάπως να μαζέψει διαφορά. Μειώνει 40-26, είχε πάει μέχρι το συν 20 Ρεάλ. Παλεύει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 3-4 λεπτά με κάποια τρίποντα λίγο με την άμυνά του να μαζέψει διαφορά, γιατί η εικόνα στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα ήταν πάρα πολύ κακή για τον Παναθηναϊκό. Επίσης υπάρχει και το Tottenham Arsenal, το οποίο σε εξέλιξη. Γενικά είναι εβδομάδα με κύπελο στην Ελλάδα, με μεσοβδόμαδα παιχνίδια και στα μεγάλα πρωταθλήματα. Σε λίγο έτσι θα σας δώσουμε και από εκεί ότι υπάρχει από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, γιατί βλέπω ότι έχει και πρωτάθλημα στη Γερμανία και κύπελο έχει στην Αγγλία με το Arsenal Tottenham να δεσπόζει σήμερα το ντέρμπι του Λονδίνου. Με 0-1 το σκορ στο ημίχρονο. Παίζει και Chelsea με την Bournemouth που είναι 0-0. Γενικά είναι εβδομάδα με πάρα πολλά παιχνίδια και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Κύπελο σήμερα παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ατρόμητος. Αύριο παίζει ο Άρης, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ που είναι και στον ίδιο όμιλο. Παίζει και ο Ηρακλής χθες. Γενικά είναι εβδομάδα με πάρα πολλά παιχνίδια, με αρκετή έτσι αγωνιστική δράση σε όλα τα αθλήματα. Εδώ έχουμε και λίγο μια ωραία φάση του Παπαγιάννη με τον Αγιόν σε ένα τραστόκιν ωραίο. Ποιος είπε την τεχνική ποινή και οι δύο? Δεν είναι τεχνική ποινή στο τραστόκιν, ρε φίλε. Ωραίο είναι το τραστόκιν. Να είσαι εκεί πέρα να τα πούνε τα παιδιά. Γιάννη, τι έγινε? Όλα καλά. Εντάξει. Πήγαμε να χάσουμε το σήμα, αλλά εντάξει, τώρα το έχουμε. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά. Σήμερα φυσικά είναι στο προσκήνιο το σκηνικό που έγινε στη Λάρισα με τον Τζίλο. Είναι πολύ κρίμα που δεν μπορούμε να είμαστε σοκαρισμένοι, ειλικρινά. Γιατί είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται όσον αφορά Έλληνα διαιτητή. Εγώ λέω δεν είναι ούτε και τελευταία. Και είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει πραγματικά το πόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο ποδόσφαιρο διαχρονικά. Και ειδικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που η κατάσταση με τους διαιτητές έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή ο εκφοβισμός που δέχονται, οι απειλές που δέχονται, ο τρόπος με τον οποίο τους μεταχειρίζονται οι άνθρωποι που έχουν τέλος πάντων τις αποφάσεις είναι τρομερά μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πολλές φορές από εδώ, ας πούμε, έχουμε κάνει κουβέντα και έχουμε πει ότι να υπάρχουν μόνο ξένοι. Ναι, να υπάρχουν μόνο ξένοι. Και μετά από αυτό που έγινε και σήμερα, για μένα δεν πρέπει να κάνουν αποχή. Θα πρέπει, αν δεν εξασφαλιστεί η... Όχι η ησυχία τους, αλλά πώς να το πω, ρε παιδί μου. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υφίστανται, γιατί αυτό έγινε γνωστό. Δηλαδή έγινε μία τραμπούκικη επίθεση στον Τζίλο, που τον χτυπήσανε συγκεκριμένα, ο ένας τον κρατούσε και άλλοι δύο τον χτυπούσανε στα γόνατα και το κεφάλι. Δηλαδή,
Θέλω να τον κάνω να μην ξανασφυρίξει, να μην μπορεί να τρέξει. Έτσι. Λοιπόν. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Του Κωνσταντινέα. Του κάψαν το φούρνο. Του κάψαν το φούρνο. Ποιες άλλες υποθέσεις υπάρχουν. Του Τζαβέλα που του κάψαν το μαγαζί. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερη. Τον Μπίκα. Του κάψαν το σπίτι της Χαλκιδικής. Τον Καλύβα και πέρσι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία ειλικρινά έχει φτάσει. Στο απροχώρητο. Και παραπάνω. Και για μένα η αποχή αυτή πρέπει να είναι επαόριστον. Και όχι πάλι καμιά αναβολή μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες και έλα μετά γυρνάμε και σαν να μην έγινε τίποτα. Έτσι. Μιλάμε για επαόριστον αναβολή και ας το τρέξουν οι ίδιοι διαιτητές. Μπορούν να το κάνουν. Ναι. Οι ίδιοι διαιτητές. Να το ζητήσουν. Δεν κατεβαίνουμε, παιδιά, να παίξουμε. Τελείωσε. Γιατί γίνονται άλλα πράγματα στο παρασκήνιο τα οποία δεν γίνονται στο σημερινό με τον Τζίλο. Δηλαδή, ποιοι γίνονται διεθνείς, ποιοι παίρνουν τα μηνύματα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό. Το χρώμα έχει αλλάξει. Ναι. Πριν λίγα χρόνια ήταν ένα άλλο, τώρα είναι ένα άλλο. Η κατάσταση παραμένει η ίδια. Εγώ δεν λέω ότι οι διαιτητές δεν έχουν μερίδιο ευθύνη σε όλο αυτό που γίνεται. Έχουν, φυσικά και έχουν. Φυσικά και έχουν. Okay. Αλλά πλέον επειδή κινδυνεύουν. Δηλαδή, ο Τζίλο σήμερα το πρωί πήγε στο φούρνο, πήγε, άφησε το παιδί του στο σχολείο, μπήκε στο φούρνο και τον κοπανίσανε μέσα στα μάξι. Τον Νάρκο στο Μέξικο που βλέπω, κάτι ανάλογο έγινε. Για τον Κίκη Καμαρένα, τον πράκτορα. Ελτσάπο. Έτσι, όχι, δεν είμαι Ελτσάπο. Ο Ελτσάπο είναι πολύ μικρό ακόμα εδώ. Α, ναι. Στο Νάρκο. Εντάξει. Είναι ακόμα πουλί. Μετά όμω έχει φτάσει στο σημείο που. Λύνει και δεν, νομίζω. Έχει ξεχωριστεί σειρά για τον Ελτσάπο. Α, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ της αποχής 100%. Είμαι υπέρ της επαόριστον αναβολής, δηλαδή να ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τώρα δηλαδή να σου πω κάτι, Κανίκο, βλέπεις. Λέμε επαόριστον αναβολή, όχι. Okay. Μαζί σου. Είναι και... αυτό που επιδιώκουν εντωμεταξύ. Ναι, πρόσεξε. Αυτοί που κάνανε επίθεση. Όχι οι ίδιοι, αυτοί που τους έβαλαν να κάνουν επίθεση. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ναι. Μην μπες στην παγίδα. Προσπαθώ. Μην μπες στην παγίδα. Να το πω. Μην μπες στην παγίδα. Χωρίς να είναι μηνύσιμο. Γιατί να σου πω κάτι. Πω. Κάποιοι από το πρωί έχουν μπει σε μια διαδικασία. Δεν θα πω ποιοι. Όλοι καταλαβαίνετε ποιοι είναι ποιοι. Ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Το θέμα δεν είναι ποιος κατηγορεί ποιον. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση πλέον γενικότερα έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν γίνεται πλέον να μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο είναι η χαρά του κόσμου. Έτσι. Έχουν μπει βέβαια μέσα. Οι ανώνυμες εταιρείες, τα στοιχήματα, τα πάντα όλα, okay, έτσι. Οι φιλοδοξίες και οι στόχοι του καθενός. Με άλλους τρόπους, με κακούς τρόπους όμως, έτσι. Δεν γίνεται να μπούμε σε διαδικασία το να δείχνει ο ένας το δάχτυλο στον άλλον. Είναι ένα θέμα που πρέπει να βρεθεί λύση. Εγώ είμαι με αυτό που, μαζί σου που λες. Διακοπή. Επάρχουν διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι βλέπεις. Μιλάμε για διακοπή. Μιλάμε για αποχή. Χωρίς να ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν μέχρι να βρεθεί μια λύση. Αλλά βλέπεις, γράφει ο άλλος και σωστά γράφει ο συνάδελφος στο site που διάβαζα νωρίτερα, ότι υπάρχουν οι ρήτρες της Νόβα. Okay. Το πρόβλημά μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι οι ρήτρες της Νόβα. Το χρήμα, η μαρμίτα. Στο λίγο κάθε μέρα. Αλλά το. Ναι, αυτό όμως τώρα να σου πω κάτι. Πρέπει και στην Νόβα δώσει να καταλάβει κάτι. Ότι ωραία, θες να δείχνεις ένα ωραίο προϊόν. Άσε τις ρήτρες στην άκρη για να μπορέσουμε να κάνουμε εφικτή τη διακοπή. Κάτσε, φίλε, εγώ πληρώνω. Να κάνουμε εφικτή. Σταμάτα να πληρώνεις. Ξέρεις, άμα κλείσει η κάνουλα, τι ώρα που θα αρχίσουν να στρώνουν όλοι. Σιγά-σιγά. Να σου πω, σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι. Να κλείσει η κάνουλα, ρε φίλε. Είναι μια κατάσταση που. Αυτό που έλεγα, δεν μας σοκάρισε. Ποιο σοκαρίστηκε από όσο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να το πήγαινε σήμερα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πλέον είναι όχι. Κάτι το οποίο τα αντιμετωπίσαμε στο άκουσμα τη είδηση και στο διάβασμα τη είδηση. Είπα και εγώ από μέσα μου, είπα: οκ. Okay. Έγινε. Εντάξει. Και επειδή πλέον είναι έτσι η κατάσταση. 43-31 ημίχρονο. Υπάρχουν μέσα που επηρεάζονται από μία πλευρά, άλλα μέσα που επηρεάζονται από μία άλλη. Είναι ένα επικοινωνιακό πόλεμος. Ο καθένας λέει τα δικά του. Έτσι. Έτσι, ο καθένας λέει τα δικά του. Και. Οι κανονικές απόψεις σπανίζουν. Ναι. Δηλαδή τι γίνεται από το πρωί. Όσοι διαβάζετε site, όσοι παίρνετε ακόμα εφημερίδες, αύριο μπορείτε να πάτε και να δείτε τι θα λέει ο καθένας. Έτσι. Αύριο θα είναι το πανηγύρι. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που δεν μας σοκάρει.
Ποιος και τι είναι μία άλλη κουβέντα. Το ότι υπάρχουν, όχι ενδείξεις, ξέρεις το πίσω μέσα στο μυαλό γιατί τι έχει συμβεί τώρα πρόσφατα με τον Τζίλο και όλα αυτά. Αλλά πραγματικά, ξέρω παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίζεται ποδόσφαιρο υπό αυτές τις συνθήκες. Γιατί όπως βλέπετε οι συνθήκες δεν αλλάζουν. Και σε διακόπτω, δεν αλλάζουν. Για να δείτε δηλαδή που είμαστε αυτή τη στιγμή και πώς το διαχειρίζονται. Λέει ότι υπάρχουν σκέψεις του Περέιρα, αν απέχουν οι διαιτητές του Super League, να φέρει διαιτητές του Football League. Μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, ντε και καλά, να διεξαχθεί η αγωνιστική του Σαββατοκύριακο. Ναι. Ο Περέιρα, ο οποίος είπε στους διαιτητές, ή μάλλον έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση που καταδίκασε φυσικά τα επεισόδια. Ο Περέιρα. Ναι. Και ότι δέχονται bullying και γίνεται αυτό σκηνικό και τώρα ο Περέιρα λέει ότι θα βάλουμε διαιτητές στη Football League. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Τι να πω. Για μένα το λουκέτο πρέπει να μπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι για πολύ καιρό. Και μόνο όταν θα είσαι 200% σίγουρος ότι έχουν απαλληφθεί όλα αυτά να ξαναρχίσει. Έτσι. Ανεξαρτήτως από το που προέρχεται. Ναι. Η όποια κατάσταση. Ο καθένας ξέρει από που προέρχεται. Ξέρει. Καταλαβαίνει. Οι περισσότεροι νομίζω καταλαβαίνετε από που προέρχεται. Ωραία. Καταλαβαίνετε ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να χάνουν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να χάνουν. Πας να πέσεις την παγίδα. Όχι, δεν πάνω. Πέσω καμία παγίδα. Μην δείχνεις το δάχτυλο. Εγώ σου είπα. Σου λέω ένα πράγμα. Ξέρεις ποιες είναι οι ομάδες που δεν μπορούν να χάνουν. Είναι ξεκάθαρο. Ποιες είναι οι ομάδες που δεν μπορούν να χάνουν. Μην πέφτεις στην παγίδα. Γιατί αλλιώς έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλιώς πάνε να γίνει η κατάσταση. Ωραία. Έδειξες. Έδειξες. Γιατί είναι, ψέματα είναι. Έδειξες. Ψέματα είναι. Εντάξει, και μπορεί να έρθει η απέναντι πλευρά και να ναι. δείξει ο δάχτυλος σε σένα και το γιατί, έχει κάνει. Ναι, με τι, με αφορμή τι. Τα επιχειρήματά της. Ναι, ποια επιχειρήματα. Ότι δηλαδή ότι εσύ στοχοποιείς τον Τζίλο. Γελάει ακόμα και αυτοί που τα γράφουνε. Ναι. Γελάνε. Εντάξει. Ακόμα και αυτοί που γελάνε. Έτσι. Τέλος πάντων. Το ποιος το στοχοποίησαν και τι λέγανε και το τι κάνανε, φάνηκε. Έτσι, και τον Τζίλο και το κάθε Τζίλο. Και τον Κωνσταντινέα και τον Μπίκα. Ωραία. Ποιοι βάζανε πέρσι βόμβες σε μαγαζί με έπιπλα στην Αθήνα και από ποιον ήτανε και τι ήταν αυτός που το είχε. Ωραία. Και τι έχει γίνει γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει γίνει. Από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να χάνουνε. Ναι. Δεν μπορούνε. Θα κάνουνε τα πάντα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα όμως. Για να μην χάσουνε. Παρότι μέσα στο γήπεδο ξέρουν ότι δεν είναι. Δεν το αξίζουνε. Αλλά θα κάνουν τα πάντα. Τα κάνουν από πέρσι. Όχι από πέρσι, τελευταία χρόνια γενικά που δεν είναι πια στην κατάσταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Το τι βγάζει ο καθένας επικοινωνία είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Το φίλτρο ο καθένας το βάζει μόνος του. Στο τι διαβάζει, τι ακούει και τι βλέπει. Ναι. Έτσι. Το τι καταλαβαίνει είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά φίλτρο μπορεί να βάλουν, νομίζω οι περισσότεροι μπορούν να βάλουν πλέον και να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι. Τέλος πάντων. Θα περάσει γι' αυτό. Νομίζω ότι και αυτή η εποχή που λένε εγώ αμφιβάλλω θα γίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όταν θα ξαναγίνει πάλι, θα ξανακαταδικάσουμε όλοι μαζί απερίφραστα το γεγονός. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και δεν ξέρω εγώ τι όλα αυτά τα κλισέ. Εντάξει. Για να μην γίνει τίποτα. Όπως δεν έχει γίνει τίποτα τις προηγούμενες φορές, έτσι θα γίνει τίποτα και τώρα. Έτσι. Και τώρα το να γίνει ένα βολή μια εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πραγματικά. Να αναβάλουμε το πρωτάθλημα. Και τι έγινε, δηλαδή, μα γυρίσει μετά τις γιορτές και έχει μια αγωνιστική ακόμα, τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Νίκο Παντόπουλο, θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά στην πορεία της εκπομπής. Καλέ μου φίλε. Γιατί υπάρχει κύπελο, ρε φίλε, αύριο. Αύριο έχουμε ενδιαφέρον. Υπάρχει κύπελο. Είναι η αλήθεια. Υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ρε φίλε. Μπορεί να μείνει έξω. Που διεξα... Ο Άρης, ναι. Ο Πάο. Και ο Πάο μπορεί να μείνει. Άντε, ρε. Άμα χάσει, μένει. Α, έχει ψωμάκι. Και οι δύο, άμα χάσουν, μένουν. Με ισοπαλία περνούν. Δεν θα χάσουν. Εντάξει. Αν και μας είχε ζαλίσει την άλλη φορά με τον Εργοτέλη εδώ πέρα, και είναι πολύ καλή ομάδα Εργοτέλη, έχει πολύ καλού παίχτε ο Εργοτέλη και είναι εκείνο και είναι τ' άλλο. Τώρα για τον Εργοτέλη δεν λε τίποτα ακόμα εδώ που λέει, αν είναι καλή ομάδα ή όχι. Εγώ το έλεγα και το απόγευμα και ο Χρήστος να δώσει διαφωνή και λέει να πα να ρίξει 4. Του λέω είναι δύσκολο παιχνίδι τα βέβαια. Δεν ρίξει πολλέ φορέ 4 και θα πα να ρίξει και τώρα. Ναι. Είναι πολύ... Μπορεί να πα και να ρίξει 4. Τι να σου πω, να ξεσπάσει ο Άρης ξαφνικά αυτό που περιμένουμε. Οκ, okay. Αλλά είναι δύσκολο το μάτσα. Ξεσπάσει. Δεν είναι εύκολο. Σου είπα από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτό ο άνθρωπο. Είναι γκαντέμι. Είναι γκαντέμι. Έχει την γκαντεμιά από πάνω του, ρε φίλε. Είναι γκινιόλη. Πώς το λένε.
Έφυγε από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Αστέρας Τρίπολης πιάνει με τον αυτό τον Μπαρμπούνια. Έχει 4 στα 4 από πουθενά. Κάποια στιγμή τελειώνει, Ρενικό. Καλά. Του Γκαντέμι του ανθρώπου δεν φεύγει από πάνω του, ρε. Ο Γκαντέμι είναι αυτό, ξέρεις, που πα παίζει κανένα στοίχημα και έρχεται ένα από πίσω, λέει τι γίνεται, αδερφέ. Και με το που έρθει, σου λέει το τι γίνεται, αδερφέ, λες πω. Α, το λες να φύγω. Κατάλαβες. Ή έχετε κάποιο. Να παιδί, έρχονται γιορτές. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή που είναι λίγο ρε παιδί μου δυσίωνο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και ξέρει, έρχεται και σου λέει άντε καλή χρονιά να σου πάνε όλα καλά. Κατάλαβε. Και τι σου λέει, φύγε από πάνω. Καλτσά. Έτσι είναι αυτό που έχει έρθει στον Άρη. Είναι Γκαντέμι. Έχει Γκαντεμιά επάνω του άνθρωπο. Έτσι δεν φταίει αυτό που είναι, αλλά είναι. Κότσα, ακού. Δεν ακού γιατί είσαι Ηράκλειο. Δώσε απαντήσει, coach. Έφυγε στον Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε μπάλα, όντω έπαιζε. Έβγαλε το έβγαλε όμω τέτοιο δύσκολο πρόγραμμα. Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay. Ναι, αλλά και τώρα δεν είναι ότι κερδίζει 3-0 ο Αστέρα Τρίπολης. Θα το ζόρι κερδίζει. Με τον Όφη προχθέ πάλι έβαλε γκολ στο 90. Έχει 4-4 με γκολ στο 90. Για γέλια. Ενώ με τον Παντελίδη είχε φάει 5 φορέ γκολ στο 90. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι Γκαντέμι ο άνθρωπο. Εντάξει. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Το GND είναι πάρα πολύ αργά, φίλε. Το μία η ώρα που είπες είναι το πολύ αισιόδοξο. Μία η ώρα θα τελειώσει. Όχι, όχι. Θα δεις. Πολύ αισιόδοξο. Εδώ πάμε αργά, αργά. Ακόμα δεν μας έχει δείξει τις άλλες. Είχε πάει 11. Εγώ δεν βλέπω καμία υποψία live, Νίκο Παπαδόπουλο, να ξέρεις. Νομίζω ότι όλο κονσέρβα είναι. Καλά, τώρα αυτά είναι σίγουρα κονσέρβα. Δεν ξέρω αν θα. Εκτός αν το γύρισαν αφού τελειώσει απόψε, όλο το σκηνικό. Εκτός το γύρισαν απόψε. Όχι, ρε. Απόψε, πού να βρεις, παίζουν που πας. Νομίζω ότι εκτός και αν κάνουν στο τέλος αφού τελειώσει όλο το γυρισμένο. Και κάνουν ένα υποτυπώδες live μισάωρο για να δώσουν, παιδί μου, το. Ναι. Το βραβείο. Μπορεί, πιθανό. Ένας χρόνος λέει με γερμανικό πρακτορείο μοντέλων, συμβόλαιο. Και 50.000. 50.000 και μία φωτογράφηση στο InStyle. Το περιοδικό. Σε χαλάει! Καλά είναι. Καλά είναι. Μόνο τα 5.000. Δηλαδή για την Ευελίνα Σκίτσκο νομίζω ότι καλά είναι. Ευελίνα Σκίτσκο. Ναι. Θα καθίσει και την 50 για την κόρη τη που μα έχει. Θα κάνει η επέλη με την κόρη. Καλά κάνει η γυναίκα, οκ. Okay. Γιατί πήγε τότε. Για τα 50.000, το είπε εξ αρχή. Αυτή δεν το έκρυψε. Αλλά την πρώτη στιγμή είπε: εγώ ήρθα για τα λεφτά. Και καλά έκανε. Λοιπόν, στην πορεία θα πάμε και λίγο στα αγωνιστικά να δούμε τι γίνεται και στο κύπελλο. Δώσε λίγο ρε φίλε εικόνα από στοίχημα που έχει ένα καρομάτι σήμερα. Δώσε λίγο εικόνα. Γιατί έχει Γερμανίες, έχει κύπελα από εδώ, κύπελα από εκεί. Όπα, καλό αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το ταλέντο, για κάτσε λίγο, φίλε. Περίμενε, έχει κι άλλες. Πώς τη λένε. Η Ρέια Σάνσα. Βέβαια, βέβαια. Γνωστή. Βέβαια. Αυτά είναι θέματα, ρε φίλε. Αυτό. Κάτσε, εσύ και γράφε. Μπράβο τη Ρέια. Μπράβο. Δηλαδή τώρα αυτό το θέμα. Ταλέντο. Πόσα χτυπήματα. Top 5 της ημέρας λέω εγώ στην Ελλάδα. Και εγώ και εσύ καθόμαστε και γράφουμε. Σίγουρα. Το Παντελίδης. Είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Άσε, βάλε εκεί πέρα λίγο. Αφού γι' αυτό δίψα ο λαός. Δώσε λίγο Ρέια τώρα εδώ πέρα. Τι ανοίγει, αφού είναι αυτό άλλο εκεί πέρα. Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό. Στη Γερμανία, στην Bundesliga. Στο 70, Werder Hoffenheim 1-1. Mainz Eintracht Frankfurt 2-2. Bayern Lipsia 0-0 στο 70. Δεν κερδίζει Bayern, ούτε δηλαδή κόνους. Freiburg Hannover 1-1. Στην Αγγλία Chelsea Bournemouth 0-0. Arsenal Tottenham 0-1. Tottenham. Στο Βέλγιο κύπελο Σεντ Ζιλουάζ Γκένκ 1-1. Γαλλία έχουμε ημίχρονα Μαρσέιγ Στρασβούργ 0-1. Νις Γκινγκάπ 0-0. Ντιζόν Μπορντό 0-0. Ρενάντ 0-0. Χαβρι Νιμ 1-1 στην Πορτογαλία. Πώς λέγεται αυτό? Τάκα ντε Πορτουγκάλ. Τάκα ντε Πορτουγκάλ. Νομίζω είναι το κύπελλο αυτό. Ναι. Τάκα ντε Πορτουγκάλ. Sporting Rio Ave 4-1. Μοταλέγκρι Μπενφίκα 0-0 στο 11. Στην Σκωτία για την Premiership στο 57. Celtic Motherwell 3-0. Hibernian Rangers 0-0 στο 55. Στην Τζαμάικα, στην Premier League, έχουμε ημίχρονο Νίκο Μοσχοβίτη. Ρένο! Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά. Λοιπόν, Ρένο, με μια που λέγεται Ούβι 0-0. Ωραία. Αυτά. Ίδια μάρλε. Μάρλε, έλα, πες λίγο. Στη Τζαμάικα. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα μπαλαντέρ. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Ενώ όσο ο τελικός του GNTM είναι σε εξέλιξη και έχουμε δρόμο ακόμα. Πω, τη βάλανε και αυτή τη μαύρη μάσκα. Ωραία, φίλε.
Έχει καταπληκτικό σώμα αυτή η Καζαριάν. Έχει ένα μούτρο. Θα μου πεις, αυτά γούστα είναι. Okay. Αυτά τα μάτια είναι υπερτεράστια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα, στο παιχνίδι που έχουμε εικόνα, ο Παναθηναϊκός γενικά πηγαίνει άσχημα μέσα στην έδρα της Ρεάλ. Προσπάθησε λίγο κάπως να μειώσει από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα 53-39 είναι το σκορ τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Η λογική λέει ότι η Ρεάλ, που έχει τεράστια εμπειρία και ποιότητα, δύσκολα θα χάσει ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε με 20 πόντους, ακόμα και αν αυτό ήταν στην δεύτερη περίοδο. Και γενικά νομίζω στην εικόνα του παιχνιδιού μέχρι τώρα αυτό που παρακολουθούμε βγαίνει η διαφορά ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα σε μια ομάδα Final Four, όπως είναι η Real, και ανάμεσα σε μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει, μάλιστα όχι ανάμεσα, με μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει την παρουσία στο Final Four. Η εικόνα που έχει Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα δεν νομίζω ότι επιτρέπει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και γενικότερα και η εικόνα του εκτός έδρας, γιατί σε ένα ακόμα εκτός έδρας μάτς στην Ευρωλίγκα η εικόνα του δεν έχει. Δεν είναι καλή, δεν είναι αυτή που πρέπει. Άσχετα τα όποια λάθη μπορεί να έχει κάνει στο ρόστερο, τέλος πάντων, ή να μην είναι το δυναμικό που διαθέτει, να μην είναι στο επίπεδο που θα περιμέναν οι περισσότεροι. Okay. Ας πούμε εδώ, η Real δηλαδή, φτάνει πάλι σε ένα lay-up με ένα πάρα πολύ απλό play. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα αγιών, κόβει στην βασική γραμμή ο Κοζέρ, του δίνει την μπάλα και βάζει lay-up. Δεν είναι. Έχει πρόβλημα Παναθηναϊκός. Σημαντικό. 57-39 είναι το σκορ εκεί. Νίκο Παπαδόπουλε. Νίκο Μασκοβίτη. Πες μου, φίλε. Καλησπέρα. Να, δεν μπήκαν και άλλες μέσα, ρε, οι κάριες. Όχι, δεν μπήκαν. Είναι τώρα. Απαλιό είναι. Κάνουν throwback. Είναι... Α, έχουμε του Μπουτού τώρα, ναι. Του Μπουτού, σκέφτονται, okay. Ρε παιδί μου, κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο. Ναι. Ρε, εσύ στο μεταξύ. Άλλο το Ευελινάκι. Ευελινάκι, Σκίτσκο. Τι Σκίτσκο. 20 χρόνια μητέρα. Με τι που είσαι, πώς θα μείνει σε μητέρα στα 20 σου. Γιατί τι είχαν σε κουκέτες, ρε φίλε. Μέσα στο σπίτι. Προχθές το πήρε χαμπάρι. Και βγάζουν και υπηρεσίες. Εσύ τι κουκέτα, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Θα μου πεις, ήταν 20 νοματής, δηλαδή. Πώς να μπουν τώρα όλες αυτές, δηλαδή 20 κρεβάτια, οκ, okay, αλλά και κουκέτα, ρε φίλε. Όποια πήρε το πάνω. Και κουκέτα βλέπεις τώρα, έτσι. Κολλημένη μία με την άλλη, δηλαδή κατασκηνωτικά. Ναι, ναι, όχι στρατιωτικά. Όχι στρατιωτικά. Ναι. Στρατιωτικά ήταν απέναντι. Κατασκηνωτικό είναι αυτό το σκηνικό εδώ. Νομίζω, ναι. Έτσι δεν ήταν. Εκτός αν έχεις κάνει σε φυλάκιο ο Γουσούτη που δεν είναι απέναντι και είναι μικρά τα δωμάτια, να ξέρεις. Όχι, φίλε, σε φυλάκιο δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει εγώ. Έχω την εμπειρία. Εσύ ήσουν απάνω ή κάτω. Τι εννοείς? Κρεβάτι, ρε. Πάνω ήμουνα. Ναι. Όταν πήγα και έχοντας σεβασμό στον. Τι να κάνει ο Άλεξ, ρε φίλε. Είχαν και κυρίω από κάτω. Ναι. Μεγάλη μορφή. Πολύ ναι. Μεγάλη μορφή. Είχαμε, ήταν σαν το Καβαδία. Ναι. Τέτοια περίπτωση ανθρώπου ήταν. Χαλάρα, χαλάρα. Φίδι από τα λίγα. Και από σεβασμό. Από σεβασμό είχα κάτι πάνω και όταν ναι. Είχα πάει είχε πολύ κόσμο. Μετά που. Καταρχάς, φίλε, επειδή εμείς όπως σου ξαναπεί, δεν ήμασταν σε καμία παραμεθόριο. Εδώ ήμασταν, στα σπίτια μας πηγαίναμε και κοιμόμασταν. Ναι. Στο θάλαμο το βράδυ μένανε όσοι είχαν υπηρεσία. Οπότε κοιμόσταν που ήθελες. Καταλαβες. Ωραία φάση που έπρεπε να θέλει. Ναι, αλλά συνήθιζε το κρεβάτι σου πάντα, ρε φίλε. Κοιμόμουν στο διπλανό. Άντε να το πω έτσι. Όχι πάνω εκεί που είχα τα πράγματα μου για να μην το ξυστρώνω κιόλα. Μπράβο. Α, εγώ είχα κάνει το άλλο. Στο Big Bang το έριχνα πάνω στο διπλανό και κοιμόμανε. Όχι, υπήρχε άλλη πατέντα που μπορούσε να κάνει. Τι. Εγώ είχα πάντα δύο εξτρά σεντόνια μαζί μου. Ναι. Που το έριχνα από πάνω από το στρωμένο. Έτσι κάναμε όλοι. Ναι, ναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ένα βάζει. Ένα σεντόνι, ένα Big Bang. Τελειώσαμε. Τελείωσε, ναι. Φάκελο όλα έτοιμα. Εγώ στην εξωκέντρο ήμουνα κάτω. Ήμουνα κάτω. Ναι, στο κέντρο και εγώ ήμουν κάτω και στο κέντρο, όπως είχα ξαναπεί, είχα πάει πρώτος μέσα γιατί με αυτά που έβλεπα δεξιά και αριστερά είχα πάθει σοκ. Ναι. Ωραία, με ό,τι γινόταν δεξιά και αριστερά και έφυγα κατευθείαν μέσα να πάρω ρούχα και να. Και μου είχε τίποτα. Το παλικάράκι που ήμασταν και είχαμε γνωριστεί όταν μπαίναμε, ο Κωνσταντίνος, ο Θέμη, που λέει άντελε υπάρχει από κάτω, λες και λέγαμε μεγαλύτερο. Ναι. Και στο φυλάκι μου να πάνω. Μπράβο, Νίκο Παπαδόπουλε. Αυτά στην Κύπρο τώρα όλα αυτά, Ναι. Και το πάνω έχει τη χάρη όμως να σου πω κάτι γιατί όταν στη ζέστη σε βαράει φίλο ανεμιστήρα. Το air condition θες να πεις. Και το air condition όταν είχε, εντάξει, κάποια δεν είχε. Ήταν πολύ πρακτικό είναι η αλήθεια. Ενώ κάτω και. Έπαιρνα κάτι ύπνη, φίλε, εκεί πέρα. Εκεί πραγματικά είχα γίνει. Γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, με 6 ώρες ύπνου με κομπλέ. Δεν έχω παράπονο. Εμάς δεν μας αφήνανε. Ωραία. Εκεί πραγματικά δηλαδή καταλάβαινες πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος. Είμαστε... Δηλαδή, ακόμα και εγώ, καταρχάς, εγώ για να κοιμηθώ μεσημέρι θα πρέπει το προηγούμενο βράδυ να μην έχω κοιμηθεί καθόλου. Ναι. Και πάλι το μεσημέρι δεν θα με πάρει ο ύπνος. Αν με πάρει κανένα μισάωρο, εντάξει. Είμαι λίγο
Με τον ύπνο δεν έχω και την καλύτερη σχέση. Ναι. Όχι ότι με ενοχλεί, απλά ρε παιδί μου βολεύομαι και με 6-7 ώρες. Πολύ και εγώ έτσι με, ναι, ναι, ναι. Ωραία, εκεί όμως φίλε, τι είχε μεσημέρι ύπνο, ύπνο. Το βράδυ, τι ώρα που ξυπνήσουμε, 6-6 παρά 1. Δεν είχε. Όπου μπορούσε να κλέψει ύπνο, τον έκλεβε. Έτσι είναι, Παπαδόπουλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, για πες τι γίνεται τώρα άλλο. Τι γίνεται. Τι έχουμε να δούμε τώρα κύπελλο αύριο, δηλαδή. Καταρχάς, ποιο είναι αυτό το σκηνικό που παίζουμε μπαράζ τάχα. Νομίζω... Αν έχουμε ίδιο αποτέλεσμα και αν ίδιο σκορ. Αποτέλεσμα, ναι. Δηλαδή, αν κερδίσουμε και οι 2-2-1, για παράδειγμα. Υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Και μετά για να βγει πρώτο, να παίξει την απεχτή μπαράζ. Ή να γίνει κλήρωση. Αυτό είναι το σωστό. Ενέρεφη, μπαράζ. Αυτό είναι το σωστό. Ναι, εν τω μεταξύ, μπαράζ το οποίο είναι. Και να. Τι λέει η προκήρυξη, νομίζω για μπαράζ λέει. Νομίζω λέει για μπαράζ. Γιατί το θυμάμαι από την άλλη φορά που το συζητούσαμε. Ναι. Το θυμάμαι την άλλη φορά που συζητιόταν αυτό το πράγμα. Όταν έπαιξε ο ΠΑΟ και νίκησε και είχε και ο Άρης την νίκη. Εδώ βρίσκω τις δηλώσεις. Βρήκα δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Κυπέλλου. Έτσι, μπράβο. Του κύριου Μάνου Γαβριλίδη. Όλο και όλο και να γίνει τον παράζ, φίλε, που... Υπάρχουν 7 περιπτώσεις... Στο Βόλο, Νίκο Παπαδόπουλε. Υπάρχουν, λέει, 7 περιπτώσεις ισοβαθμιών, λέει. Αν ναι. ξεπεραστούν όλες αυτές, θα προβούμε, λέει, σε μπαράζ. Ναι. Εμείς για να διαφυλάξουμε κάτι τέτοιο, θα βάλουμε τις δύο μας να αγωνιστούν την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Ναι. Λοιπόν, όπως και έγινε, δηλαδή και αύριο. Αυτή, λέει, είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως επιτροπή είναι να έρθουμε σε συνεννόηση με το κανάλι, λέει, για να μεταθεί, γιατί είναι και τα τηλεοπτικά στη μέση. Και ήταν λίγο θεματάκι. Λοιπόν, περίμενε τώρα, θα δούμε τι γίνεται ακριβώς με τα πιθανά σενάρια. Αύριο, όταν ξεκολλήσει ο υπολογιστής. Δεν χρειάζεται, φίλε, να βιαζόμαστε. Δεν χρειάζεται. Αργά-αργά. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, Νίκο Παπαδόπουλε. Σπέβδε βραδέως. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, μην βιάζεσαι, φίλε μου, καλέ. Όλα θα γίνουνε. Ναι, ρε, παίζει τον παράζ, σου λέω. Απλά για να παίξει τον παράζ θα πρέπει να κερδίσει, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ τον Αίτητο Σπάτων 3-0 και να κερδίσει και ο Άρης 3-0 τον Ρογοτέλη. Αυτό είναι το σκηνικό. Είδες, ρε φίλε, είδες που βιαζόσανε. Είδες. Τα σενάρια του ΠΑΟΚ και Άρης παίζουν παρά. Λοιπόν, αυτό που λέμε. Οι άλλοι δύο δεν έχουν τέτοιο. Πιθανότητες πρόκρισης έχουν. Σύμφωνα έχουν φυσικά. Αν κερδίσουν οι άλλοι περνάνε. Τι λέει ρε. Ναι. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Άρης λέει είναι ισόβαθμοι, λέει, και με τα ίδια γκολ. Ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο του κυπέλου και σε περίπτωση που έχουν το ίδιο σκορ στην τελευταία αγωνιστική, δύο ομάδες θα παίξουν μπαράζ για την πρώτη θέση του ομίλου. Αυτά είναι. Σύμφωνα με τα κριτήρια ισοβαθμίας που αναφέρει ο ΚΑΠ, εάν ισοβαθμούν σε όλα, το τελευταίο κριτήριο είναι τα μπαράζ. Έτσι λοιπόν, εάν στο Αργοτέλης Άρης και στο Αίτητος Σπάτων ΠΑΟΚ έρθουν ακριβώς τα ίδια σκορ, είτε με νίκες είτε με ισοπαλίες, θα γίνει μπαράζ Άρης ΠΑΟΚ για την πρώτη θέση του ομίλου στο δεύτερο γήπεδο. Γιατί έχει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Στο Βόλο δηλαδή. Στο Βόλο. Τρία γκολ υπέρ, δύο κατά. Τέσσερις βαθμούς. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Και είναι δηλαδή αυτό το γκολ που έφαγε ο Άρης, το αστείο γκολ που έφαγε με τον Αίτητο Σπάτου που έφυγε μπάλα τη χέρια του Αναγνωστόπουλου, πώς μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση. Ένα γκολ. Ή το γκολ αντίστοιχο που έφαγε ο Πάκο με τον Εργοτέλη, α πούμε. Καταρχάς, το ότι ο Πάκο νίκησε τον Εργοτέλη ήταν μια επιτυχία τώρα. Ναι. Α, τον γκολ που έφαγε. Δικαιώθηκα τότε για αυτό που έλεγα. Είτε θα σου βάλει δύσκολα. Είναι κακό ο Πάκο γίνεται παχύτερη φίλη, δεν συζητάμε τώρα. Έχει ο Εργοτέλη έναν ωραίο παίχτη. Έχει βασικά 2-3 καλού, αλλά έχει έναν ωραίο αυτόν τον έφερε στο Γιακούμπου. Τι είναι, ο φίλος τον έχει φέρει αυτόν και από τότε το έλεγες. Εξαιρετικός ο Γιακούμπου και από ό,τι έχω μάθει έχει ρωτήσει και ο ΠΑΟΚ. Για Γιακούμπου. Ρώτησε για Γιακούμπου ο ΠΑΟΚ. Θέμα στο 24. Βάλε το αύριο. Αύριο. Πού είμαστε και πρωί. Αύριο. Το βάλω εγώ. Ρώτησε για Γιακούμπου ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Είναι λίγοι από κάτω. Α, χτύπησε ο Βέρμπλουμ, δεν έχουμε παίχτη στα δεξιά. Και ζαβέρι του Γιακούμπου. Ποιο είναι αυτό για τέτοια. Εντάξει, άντε. Λοιπόν. Κοίτα στον Άρη. Το αυριανό ματς, όπως και για τον ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο νίκη και έχεις στο ακουστικό σου το άλλο γήπεδο. Είναι λίγο... Να βλέπεις τι γίνεται. Είναι λίγο τα ματς αυτά τα αυριανά. Λίγο βρωμάνε λες. Όχι βρωμάνε ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι λίγο... Κακό. Αγκαρία μου φαίνονται εμένα, κατάλαβες. Δεν είναι φίλοι και δεν έχει περάσει κανένα από τους δύο. Περίμενε. Ναι, οκ, αλλά ξέρεις είναι αυτό που πάνε οι ομάδες και λένε ένα μόνο. Εντάξει, θα βάλουμε ένα γκολ, θα κερδίσουμε, κατάλαβες. Έτσι νομίζω ότι είναι και για τους δύο. Με Ευγέν θα παίξει αύριο στην άμυνα. Κακό. Λοιπόν, είναι στην αποστολή από ό,τι βλέπω. Κακό. Όχι ρε Βαρέλα, Κρέσπο Μάτος θα έχει πάλι σίγουρα. Αυτός ο Μάτος ρε φίλε φτάνει. Κύριε, μέχρι να... μέχρι να πεθάνει ο Χάιλάντερ. Ναι, ναι, τελείωσε μέσα εκεί. Βάρα, όσο αντέχεις, για πες. Ο Άρης που ταξίδεψε χωρίς προβλήματα σήμερα στο Ηράκλειο,
χωρίς ιδιαίτερες απουσίες. Έχει βέβαια την απουσία του τιμωρημένου Κουέστα, αλλά ήταν γνωστή έτσι κι αλλιώς. Uh-huh. Η απουσία του Ισπανού τερματοφύλακα. Δεν θα κάνει πολλές αλλαγές στον Παντελή, οπότε καταλαβαίνω το Λουτσέσκου θα κάνει. Uh-huh. 2-3 νομίζω το πολύ. Άντε 4 βασικά βαριά. Όχι πάρα πολλές. Από τον προπονητή του Άρη. Τα λέγαμε για το απόγευμα. Υπάρχει σαν σκέψη να δούμε το Μαύρο με το Δελιζή στα στόπερ. Πιθανή, εγώ θεωρώ την επιστροφή του Τζανακάκη στο δεξιά άκρο της άμυνας, όπως και του Μπάσα στα χαφ μαζί με τον Σιώπη. Και νομίζω ότι και ο Μαρτίνες θα επιστρέψει από το αρχικό σχήμα. Λογικά, εγώ πιστεύω ότι την κοινή. Για να τον κρατήσει εκτός ένα ημίχρονο και να τον βάλει ενδεχομένως στην επανάληψη να ξεκουράσει είτε τον Ματέο είτε τον Γκάμα. Γιατί υπάρχει και το μάζι με την Ξάνθη την Κυριακή, το οποίο είναι δύσκολο για τον Άρη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα αφιλόξενα πηγάδια για αυτόν. Εκεί βέβαια που ναι, με ένα αφιλόξενο για το πρωτάθλημα, αλλά στο κύπελο έχει πανηγυρίσει. Έχει ζήσει βασικά. Είναι μπενίσκο, φίλε. Είναι μπενίσκο από τι 11 πιού. Δύο σέντρε πιού. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Από το κέντρο κιόλα και οι δύο. Δεν το έχω, φίλε. Κώστα Μπεκλέρ. Α, οκ. Λοιπόν. Πώ ξέρα. Πώ ξέρα. Πώ ξέρα. Ναι. Πάρε το 0. Πάρε το 0. Γυρνάει πάνω από το φιλμ, μείον έξω τα πήγε. Έχει βιώνει Μπεγλέρα σε ραδιόφωνο τη πόλη πριν χρόνια και τον βγάζουν. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, δεν σε ακούμε καλά. Και έχει πει ο Μπεγλέρα στην εκπληκτική ατάκα, κάτσε να πάρω το 0. Ναι, φίλε. Λοιπόν... Οπότε λέει τα πράγματα αύριο και για του δύο. Είναι... Ταιριάζουν αρκετά. Έτσι. Καλησπέρα. Νομίζω ότι όπως και να τον πάω κρυφίλε, όπως και να είναι αύριο. Θα το πάρει. Να είτε το σπάτον, εντάξει, θα τον κερδίσει. Okay. Παρότι σου λέω. Εγώ έτσι τον, μου φαίνεται εγώ μένα. Εγώ τον Άγγλο τον ψιλοφοβάμαι αύριο. Βασικά νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν αυτές τις δύο νίκες τώρα και με τον Μπας Γιάννενα. Τι έβαλε ο Γιούλτρε, φίλε, το σκύλο του πολέμου. Να κάνουν και την νίκη με, και αύριο και με τον Μπας Γιάννενα την Κυριακή και μετά να πάνε, φίλε, διακοπές. Να πάνε μια εβδομάδα να μην ασχολούνται με τίποτα. Έτσι. Ειδικά αυτοί που παίζουν συνεχόμενα νομίζω ότι περιμένουν διακοπή πώς και πώς. Μετά πότε ξανά έχει αγωνιστική. Εκεί. 14 Γενάρη, κάπου εκεί. Τόσο μακριά, ρε! Είσαι σίγουρος. 12-14 εκεί πέρα. Εσύ είναι μεγάλο το διάστημα. Τόσο πολύ είναι. Και 7-8 Ιανουαρίου. 7-8 Ιανουαρίου είναι το πρώτο παιχνίδι για του 16 του κυπέλου. Άρα έχει αγωνιστική δράση πιο. Έχει ονόρισε το κύπελο, ναι. Και θα δούμε ενδεχομένως με τις γιορτές θα έχουμε και κανένα μπαράζ. Θα δούμε αύριο. Ναι, ρε φίλε. Κατά τις 7 θα ξέρουμε. Καλησπέρα από το στάδιο του Βόλου, εδώ που τον μπαράζ. Όχι, ρε, Βόλο, ρε φίλε θέλει. Βόλο, εξαίρετε. Βόλο, ναι. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Και ήταν τους λέω κανένα παγκρίτιο για να μην πάει κανένα από τους δυο. Να παίζει καμιά Αίγυπτο. Καλησπέρα από το Κάιρο. Τον παράδο. Ο Αχιλέα από το τι ξυπνάτε για αυτόν τον παράδο, ρε. Τι θα κάνει, ρε φίλε, μην υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία. Εκτός αν σου λέω που είναι, όχι παιδιά, αφήστε το, θα κάνουμε κλήρωση. Έχει ξαναγίνει στον παρελθόν. Πριν πολλά χρόνια βέβαια. Δεν μπορούμε, θα έχει γκρίνια, ρε. Τέλο πάντων, όταν μιλάμε για ένα ενδεχόμενο, ρε φίλε, λες και τον παράδο είναι σίγουρο πια και το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Okay. Και οι δύο αύριο. Είναι ενδεχόμενο. 0-0 και οι δύο αύριο. 0-0. Ναι, 0-0. Okay. Οπότε άρεσε να έχει αλλαγέ, λε ή θα είναι με. Τρει-τέσσερι αλλαγέ το πολύ εκεί πέρα. Αυτέ που είπα. Ποιε δηλαδή. Αρέσει που όταν μιλάω αυτό το παιδί με βλέπω ρε φίλε το Ρεάλ Παναθηναϊκός που έχει γίνει ενδιαφέρον. Λέγε. Α, τώρα γίνει ενδιαφέρον. Λοιπόν. Ναι, αυτό το ψιλογυρνάει Παναθηναϊκός. Ο Μαύραη πιθανό είναι να το δούμε στη θέση του Βέλεθ με το Δελιζή στα στόπερ. Okay. Ο Τζανακάκης πιθανό αντί του Κωνσταντίδη στο δεξιάκρο τη άμυνα. Ο Μπάσα και αυτό παίζει να επιστρέψει στα χαφ μαζί με τον Σιμάνσκι. Εντάξει, με που είναι ενδεκατάτερη, φίλε. Δεν είναι δηλαδή ένα rotation τρελό. Αλλά λείπανε από το προηγούμενο μάτι σαν την ενδεκάδα. Ναι, ρε, οκ, okay, αλλά δεν είναι παίχτε που ξέρει. Ο Μαρτίνε, αντί του Δικίνη. Έχει ο άλλο, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι μόνο. Εντάξει, κοιτά, ο Παντελίδη το σκέφτεται πάντα έχοντα στο μυαλό του και το μάτι τη Ξάνθη. Κυριακή αυτό το μάτι. Κυριακή, ναι. Ναι. Στι. Έφυγε ταξίδι σήμερα. 5 και 4, επιστροφή. 7. Πω, επιστροφή την Κυριακή. Πω, κακό. Κακή επιστροφή την Κυριακή. Πω, και στα πηγάδια, φίλε, έτσι και με αυτές, και με αυτό το ωραίο το καιρό που έχει αυτές τις ημέρες, τι ωραία θα είναι. Έτσι και είναι και τα πηγάδια εκεί πέρα. Ανοιχτοσιά, έτσι θα ωραία. Θα φύγουμε λογικά κατά τις 11, γιατί κάποιοι δυστυχώς έχουν εφημερίδα και γράφουν και πρέπει τους περιμένουμε. Άμαστε μία Θεσσαλονίκη. Δροσούλα, έτσι τα πηγάδια, ωραία. Δύο θα είμαι σπίτι εγώ. Αύριο την επόμενη μέρα παραμονή, ραδιόφωνο. Γέντρισε και ένα 0 εκεί πέρα, ναι, εντάξει. Χρήστος μετά τη Δευτέρα, δεν θα είναι. Α, οκ, εντάξει. Θα λείπει.
Κάτσε ρε, όχι μετά Δευτέρα, αφού μετά πάμε. Αποφάσισε μόνο στο παρέα. Παραμονή έχουμε μετά. Παραμονή, Christmas Eve. Ναι, παραμονή δουλεύουμε. Christmas Eve με γκρίνια, ναι, συνάδελφε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά. Δουλεύουμε παραμονή, έχει δίκιο. Θα διαφοροποιηθεί από ό,τι μαθαίνω λίγο βέβαια το πρόγραμμα. Πάντα διαφοροποιείται τις μέρες. Ναι, εντάξει. Ελπίζω να διαφοροποιηθεί και στο 5-7. Τόσα χρόνια έχουν περάσει, ειλικρινά σου μιλάω. Κάθε χρόνο και Χριστούγεννα και Πάσχα δεν θυμάμαι τι σκατά γίνεται με τη δουλειά. Ποτέ δεν θυμάμαι πώς πηγαίνει. Μέχρι τις 8 θα πάμε. Okay, εντάξει. Και την παραμονή και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Α, θα είναι εδώ το Πρωτοχρονιάτικο σου δηλαδή για να παίζει τα. Παραμονή θα είναι το Πρωτοχρονιάτικο. Χάρη των δεσγουμένων σα για να συμμαζεύετε. Α, πάλι μπορεί να λείπει βασικά. Ναι. Αλλά και θα λείπω κι εγώ μάλλον. Αμάν. Κάτσε ρε φίλε. Ύστερα... Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, το είπα κιόλα. Λείπει μια, λείπει δυο, κάτσε εμεί τι θα κάνουμε. Κλέψει, θα γίνουμε. Ναι, σωστά. Και εμεί έχουμε σπίτια. Δηλαδή ανθρώποι δεν έχουμε, εμείς να μα δούνε. Και εμεί έχουμε σπίτια. Εμεί δεν έχουμε ανθρώποι. Ε, ναι, τι. Ναι. Ή εμεί δεν είμαστε ανθρώποι. Αυτό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, για το παιχνίδι το βραδινό του ΠΑΟΚ, εντάξει, υπάρχουν απουσίες διάφορες. Η αποστολή αποτελείται από Ρέι Γλυκό. Γλυκό, στραφείο. Εντυπωσιακό. Τόσκα Μαλεζά. Μαλεζά. Επίση εντυπωσιακό. Χατσερίδη. Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνιας, Μπίσες, Βαρζαμπά, Ουάρντα, Λιμιός, Πρίγιοβιτς, Ακπομ, Καρέλης, Μπαλογιάννης, Λίρατζης και Τσιγκάρας είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ. Ο Σάκοφ έμεινε εκτός για ένα προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΑΕΤ, το Σπάτον, είναι με έναν αμυντικό χαφ. Άλλον δεν έχει. Δεν έχει. Θα βάλει το μικρό τον Μπαλογιάννη που τον έβαζε και στην προετοιμασία. Δύσκολα. Υπήρχε ένα στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Το οποίο θεωρούσε ότι ο Βαρέλα μπορούσε να παίξει για αμυντικό χαφ. Οπα. Δεν είναι πια στέλεχος. Δεν έχει τη θέση του αθλητικού διευθυντή που κατήχε. Είναι λίγο επικίνδυνο το σύγχρονο ναι. Στέλεχος. Ναι, τότε το ξέρουμε. Τέλος πάντων. Δεν είναι πλέον αθλητικός διευθυντής ο συγκεκριμένος. Απλά το λέω ρε παιδί μου γιατί υπάρχουν απουσίες. Okay. Εντάξει, λογικά και ο Λοζός θα κάνει κάποιες αλλαγές. Έτσι. Και αυτό σε ένα νορμάλ επίπεδο. Εκεί Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, τα ξέρετε, αυτά δεν αλλάζουν. Πρίγιοβιτς μπροστά εκεί. Δεν έχει, το καλοκαίρι δεν έχει κάποια προετοιμασία. Μουντιάλ τώρα τα άλλα που μου τα βάζει. Οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω θα έχει κάποιες αλλαγές και ο ΠΑΟΚ αύριο σε αυτό το παιχνίδι. Όπως και να είναι με ό,τι θέματα και να έχει πάει, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά από τις ομάδες για να μην έχει τέλος πάντων περιπέτειες. Okay. Με τον Εργοτέλη παραλίγο να έχει. Ναι, οκ. Okay. Με τον Εργοτέλη παραλίγο να έχει. Έβαλε τον κόλο Βέρμουν, νίκησε με 1-2 ΠΑΟΚ. Βέρμουν δεν είναι εδώ πια. Μετά τον εδώ είναι, αλλά. Τραυματισμό. Ναι, οκ. Okay, εντάξει. Είναι off. Οπότε να δούμε πώς θα είναι η εικόνα του ΠΑΟΚ αύριο και τα δύο ίδια ώρα, έτσι. 5 και 4. 5 και 4. Θα τα με Νίκο Παδόπουλο στο στούντιο εδώ πέρα. Θα κάνει τον Σίβι Βοντζάκη του Λίμπερο. Και θα έχουμε ενημέρωση και από τα δύο παιχνίδια. Πάμε λίγο στα σπάτα. Ναι, πάμε λίγο μικρόφωνο στα σπάτα. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο έγινε στο κήπεδο σήμερα, φίλε. Άντε, για πες λίγο. Λοιπόν. Το έχεις ανοιχτό εκεί πέρα. Εκεί στη ταχύτητα. Κέρκυρα Όφη 0-3. Κέρκυρα Όφη 0-3. Οκ. Νίκη Βόλου Ξάνθη 1-0, αλλά πέρασε Ξάντη. Άρης Αβάτου Ολυμπιακός 1-2. Άρης Αβάτου. Αβάτου. Όχι Σαββάτου. Οκ. Εντάξει. Άρης Αβάτου Ολυμπιακός 1-2. Κισαμικός Παναθηναϊκός 1-2 σε αδιάφορο μαζί, έχουν περάσει και 2. Θύελα Καμαρέα Τρόμητος 0-8. 0-8! Ναι, ναι, ναι. Τι κάνει ένα τρόμο τώρα, φίλε, στον κύπελο. Κοιμόμαστε όρθιοι, ρε Παπαδόπουλε. Κοιμάστε όλοι, ρε. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί κοιμάστε, ρε. Έξαλλο. Over 7,5 θα τρελαθούμε, ρε. Κοιμάστε όλοι, ρε. Ένα over 7,5 στο. Θα τρελαθούμε. Σε αυτό το match. Ένα over. 5,5. 6,5 στο Καφτατζόγλιο. Είναι, ρε, φίλε. Βγαίνουν κάτι budget. Το μάζι μεταξύ, φίλε, ήταν στη. Αυτή η ομάδα από την Άξο, δεν είναι. Έγινε στην Ριζούπολη. Στη Ριζούπολη γινόταν το παιχνίδι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σου είπα, τρέχουμε στην Άξο τώρα, μέσα στο κρύο. Στην Πάρο και στην Άξο. Τώρα, μα πιάσει κανένα αέρα και τέτοια. Ναι. Ωραία πράγματα. 0-8. 0-8. Σε κάποια φάση, όταν το είδα στην τηλεόραση, ναι. Δηλαδή είδα πλάνο από το παιχνίδι, ήταν 0-4 στο 28. Δεν ξανασχολήθηκα, δεν ήξερα ότι πήγε στο 0-8. Αυτά τα παιχνίδια σημερινά. Νίκο Παδόπουλε. Ναι. Πάμε λίγο στο αυριανό πρόγραμμα, ρε φιλιά, αντε φουτάξει εκεί πέρα όλα μπροστά σου. Παίξε λίγο την μπάλα σου. Δεν μου τύχει αύριο που καμπάζω με το καλάθι. Ξύλο παίζουμε. Κανονικό. Και δίνει αντιαθλητικό ο αλήτης ο άλλος. 20. Όλα τα μάτς. Κύπελλο Ελλάδος. Απόλλων Λάρισα Λαμία στις 3. Βόλος ΑΕΚ στις 3. Είχαμε και αναβολή στο Απόλλων Πόντου. Ναι, ναι. Σήμερα πες το. Απόλλων Πόντου. Απόλλων Πόντου. Θα γίνει αύριο νομίζω το παιχνίδι. Απόλλων Πόντου. Ναι. Τρίκαλα Απόλλων Σμύρνης. Στις 3. 5 και 4 το αίτητο Σπάτων Πάο και Εργοτέλης Άρης.
Και σε 7.30 Παναχαϊκή Λεβαδιακός. Μάλιστα. Αυτά είναι τα 6 παιχνίδια. Πανάχα. Πανάχα. Η γνωστή ομάδα την οποία βρίζουμε όλοι στις δύσκολες στιγμές. Γιατί? Α, ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Πάντα. Μάλιστα. Πάντα. Λοιπόν, δώσε και, ένα, και μια ενημέρωση για το στοίχημα για ό,τι γίνεται. Πριν πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο. Περίμενε. Άντε ρε φίλε, άντε, τι σε έχουμε εδώ πέρα. Αυτό νόμιζε. Live, Λιβέ. Α, έχουμε κάτι, περίμενε. Στην Γερμανία, να πω τα τελικά, που είχαμε νωρίτερα. Σάλκε, Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2, Βέρντερ, Χόφενχάιμ 1-1, Μάινς, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-2, Μπάγερ, Λιψία, Λαμία, πέρα να διαβάσω. Καλό. Μπάγερ, Λαμία 1-0, με παίχτη λιγότερη Λιψία, Φράιμπουργκ, Ανόβερο 1-1. Λοιπόν, στο Βέλγιο, Μαλίν, Κορτράικ 3-0, Έπεν, Οστάνδη 0-1, Σεντζιλουάζ, Γκένκ 2-2 στο 90. Στη Γαλλία, Αμέν, Λιόν 2-3 στο 71, Μαρσέγη, Στρασβούργο 0-1, ημίχρονο Μονακό, Λοριάν 0-0 στο 71, Νις, Γκινκάπ 0-0, Ντιζόν, Μπορντό 0-1, Ρενάντ 1-1 και στο 70, Χαβρινί 2-1. Λοιπόν, στην Σκωτία, Celtic, Motherwell 3-0, Hibernian Rangers 0-0. Στην Τουρκία είχαμε κύπελο και εκεί. Βάμπου, Γιουξεχίρ, Μπιλ, Μπαλουσπόρ 2-2. Τι είναι Μπιλ? Περίμενε. Άστα ρε τώρα. Ετμεσκούτ. Τι Ετμεσκούτ? Γενή, Μαλατίγια 0-2. Καραμανμαράς, Αλάνια Σπορ 2-1, Κασίμπασα, Μενεμέν, Μπελεντιγέ 4-1. Μενεμένη βέβαια. Καϊσέρι Σπορ, Αλτάι 4-1. Τραμζουσπορ, Σίβας, Μπελεντιγέ Σπορ 5-0. Στη Τζαμάικα έχουμε το Ρένο Ούβι 1-1 στο 72. Στη Τζαμάικα. Αναβλήθηκε το Νταμπεχόλντεν, Mount Pleasant, το Τίβολι, Arnett Gardens. Αναβλήθηκαν αυτά γιατί πήρε φωτιά η φυτεία, φίλε. Και το Humble Lion, βέβαια το ταπεινό λιοντάρι, φίλε. Yeah, Humble Lion. Waterhouse, αναβλήθηκαν αυτά τα τρία. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Περίμενε. Γιάννη, άντε, πάμε σε διάλειμμα. Όχι. Περίμενε, ρε φίλε. Κάτσε, είχαμε και σημερινούς αγώνες στην Τανζανία. Σύμπα. Σύμπα, μου φάσα. 1-1. Ημίχρονο 0-0. Άντε, τέλειωνε. Σύμπα Κοινοντόνι 2-1 στην Ταζανία. Κοινοντόντι, μάλλον θα ήταν. Κοινόδοντες. Κοινοντόντι. Σύμπα. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε, επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι τι 12. Ο Παναθηναϊκός πήγε να το γυρίσει, αλλά η Ρεάλ ξαναξέφυγε. Πήγε στο συν 23 τώρα. Με τον Ταβάρες 84-61. Ο Παναθηναϊκός πήγε εκεί μέχρι τους 5-6 πόντους. Εκεί μια φάση με τον Καμπάτσο και τον Καλάθι. Μια τεχνική ποινή που πήρε ο Καλάθης. Και από εκεί και μετά το ξαναέχασε το μομέντο. Η Ρεάλ ξέφυγε. Και έτσι ο Παναθηναϊκός αναμένεται να γνωρίσει άλλη μια νίκη. Και φυσικά και μια ομάδα του Βεληνικού, του Παναθηναϊκού. Αλλιώς είναι να χάσει με 5-6-7 πόντους. Αλλιώς να χάσει με 23 που χάνει τώρα. Είναι μεγάλη διαφορά για τη Ρεάλ. Και γενικότερα τέτοιες ήττες δεν είναι και πολύ εύπεπτες σε τέτοιους οργανισμούς όπως ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, 86-61 είναι και το σκορ. Το GNTM προχωράει, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Τώρα εμφανίστηκαν και τα άλλα τα κορίτσια τα οποία αποκλείστηκαν από το τελικό. Είναι εκεί πέρα μαζεμένοι. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Πώς το κάνω το μαλλί αυτή τη κοπέλα, τη Μαριάννα. Δεν λέει. Τώρα που μπήκαν οι άλλες, δεν ξέρω αν έχει κανένα ωραίο πλάνο έτσι από εκεί την ώρα που συζητάνε. Που σίγουρα θα έχει ψωμάκι από εκεί. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε εμείς. Συνεχίζουμε με κάποια πράγματα για το κύπελο. Καθώς είναι εβδομάδα με αγώνες, με παιχνίδια. Αύριο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Ηράκλειος έπαιξε χθες. Έχουμε ακόμα να πούμε αρκετά. Θέλω να έρθει ο Παδόπουλος για να βάλω να παίξει ένα απόσπασμα για κάποιους συμπατριώτες του που έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για εσάς που ασχολείστε λίγο με τα ιντερνετικά, σίγουρα τους έχετε πάρει χαμπάρι. Ωραία, μισό λίγο, φίλε. Μισό. Περίμενε. Θρησκεία είναι τόπος λατρείας, η συναγωγή. Καθολική. Ιουδαϊκή. Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν
ήταν διάσημος ποδοσφαιριστής ή Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών. Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών. Ποδοσφαιριστής, το εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ισπανίας ή της Γαλλίας ονομάζεται Πριμέρα Ντιβιζιόν. Γαλλία. Οι κάτοικοι ποιας ιταλικής πόλης λέγονται Ναπολιτάνοι. Χαμήλωστε. Πάσο. Νάπολη. Ποιο ελληνικό νησί αποκαλείται διεθνώς Κορφού. Κορφού. Εμπλοκή. Ναι, πώς το λέμε στα ελληνικά. Κορφού. Πάσο. Ελληνικά η Κορφού. Πάσο. Κέρκυρα. Τι σημαίνουν τα αρχικά μουμουέ. Μέσα μαζικής μεταφράς. Ρε μαλάκα, πάτε καλά, σοβαρά. Είστε καλά, ρε. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, ο Κυπριακός πιο αδύναμος κρίκος είναι καταπληκτικός. Ναι. Έχει τρομερό ψωμί. Τα έχω δει, τα έχω τρομερό δει. Ψωμί. Εκπληκτικό. Εντάξει, το τέλος, το τελευταίο του Μαυρίδη που τον έχουν κάνει την πλάκα στο ναι, στο Ναούτογλου με την κάμερα μέσα με την άλλη που τάχα την κυνηγάει ο άντρας για τη δίνει και τέτοια. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, ρε φίλε, με τον πιο αδύναμο κρίκο στην Κύπρο. Βέβαια δεν υπάρχει καλή και κακή διαφήμιση. Υπάρχει απλά διαφήμιση. Έτσι, ναι, ρε φίλε. Αλλά πολύ έχει ψωμί. Έχει ψωμάκι και να δεις που τώρα. σε κανένα χρόνο. Και λιγότερο μπορεί να πεταχτεί πάλι σε κανένα. Σε καμιά, καλά, αυτοί κύκλους κάνουν, ρε. Ελλαδίτικο κανάλι. Οκ, okay, κύκλους κάνουν. Ναι. Βέβαια, σαν την Έλληνα Κρήτα δεν μπορεί να ξαναβγεί άλλη. Εκείνη έδινε πόνο. Αλλά τώρα εδώ πέρα τι πουλιά είναι αυτά, ρε φίλε. Πολύ, πολύ. Μπορεί να του διαλύουν και πίσω. Τον άλλον ρωτάει, του λέει. Τη Γαλλία ή τη Ισπανία. Επειδή είναι τόσο. Τη Ιταλία. Τη Ιταλία, ρε φίλε. Δηλαδή σου δίνει και δύο απαντήσεις. Άντε το φάω. Μπάστε να το φάω. Εντάξει, γιατί όχι. Στην Κύπρο, Νίκο Παδόπουλε, τι γίνεται, ρε φίλε. Εγώ σας έχω για πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα αυτή που πήγαν πρέπει να ήταν μεγάλα φιντάνια. Τι αστροπελέκια είναι αυτά εκεί πέρα. Τώρα, και αυτό είναι ένα βίντεο. Κυκλοφορούν πολλά, πολλά, ναι. Τα έχω δει. Είναι λίγο. Γιατί πιστεύει συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, Νίκο, τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Είναι λίγο τα παιδιά. Εκτός να τους διαλέξαν έναν και ένα και είπαν: ο Σέμο, θα πάρουμε αυτούς. Οκ. Okay. Ναι, σωστά. Παναθηναϊκός εκεί πήγε να μπει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Ναι, μεγάλη διαφορά. Ας πήγε κάτω βόλτα. Ναι. Τα κορίτσια μπήκανε μέσα στον τελικό. Ναι. Ξέρεις, Έλα, αυτό το παρατηρήσατε. Δεν στην αρχή. Σκιτσκό. Ναι. Ο Άγγελος Μπράτης. Είναι πολύ καλή φωτογραφία σου. Πολύ καλή φωτογραφία σου. Έχει ένα πολύ ωραίο ύφος. Όπως θα πει μέσα στο κόνσεπτ. Ωραία, φίλε. Να δεις με το ίσιο μαλλί είναι πολύ δυνατό. Ναι. Με το ίσιο μαλλί είναι πολύ δυνατή. Ναι. Οτιδήποτε άλλο το κάνει, και το curly με χαλάει. Και το ίσιο μαλλί στο Ηλιανάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τα curly hair είναι ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι πιο πολύ τη πάει το ίσιο. Ναι, λέω εγώ. Δύο ώρες περιμένω να γυρίσεις. Είναι όντως ωραία φωτογραφία. Παλιά, λέει, λένε οι πληροφορίες. Ναι, παλιά, όχι τώρα. Τώρα έχω ορισμένη γιατί. Εσύ την είδες τη φωτογραφία της Jay Toon, ρε φίλε, στο Βερολίνο. Ναι, την πήρε το μάτι μου. Και ωραία προκλητική. Και είδα σήμερα σε λυσή τηλεόραση του Νίκου Μουτσινάπου, είναι εκπληκτικός. Ναι. Ότι έλεγε ότι ήμουνα σε φάση ανάτασης, λέει. Μα εγώ έβλεπα και τη συνέντευξη Θέστρε στην ναι. Μελέτη, η οποία μελέτη κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Έχει πιάσει το σφιγμό, είναι πολύ δυνατή. Λέω εγώ. Είναι ένα σύγχρονο όμως talk show, κανονικό, με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον αυτή την εποχή. Και όχι το Γιώργο Τσαλίκη, το Μιχάλη Ρακιτζή. Τον είχε χθες. Και την Πουλίτσα, το ξέρω, μαζί με τη μάνα της, τη Φιώνα, μοναδική μου αγάπη, δηλαδή που κάνει η άλλη η Μπουρούχα, που έχει κουράσει πλέον, φτάνει. Είναι κόρη τη. Η Μπουλίτσα είναι κόρη τη Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Δεν βλέπει γρήγορα να ούτω γι' αυτό. Είδα λίγο Μιχάλη Ρακιτζή γιατί αγαπάω χθες. Ναι. Εντάξει. Τι σου λέει. Παιδί μου, έχει δηλαδή. Έχει ένα ενδιαφέρον να πει το βράδυ που κάθεσαι, λες κάτσε να βάλω εδώ λίγο τι λέει ο Μιχάλη Ρακιτζή. Και το λέμε εμείς που μας αρέσει κιόλας, φαντάσου. Μήπως έχει δει. Και η Ελεονόρα χθες είχε Τζέι. Και σήμερα έχει τον Πιτσιρίκο που έπαιζε σε αυτό το. Αργυρά. Όχι, ρε. Και έχει σήμερα τον Πιτσιρίκο που έπαιζε σε αυτό το βίντεο την ταινία του μικρού μήκους που έγινε viral. Ο αδερφός. Ναι. Ωραίο, το είδα. Ναι. Ωραίο. Και πέρασε και ένα ωραίο. Έφερε τον Γιώργο Τσαλίκη την προηγούμενη φορά. Για σε. Την Πουλίτσα. Τέλος πάντων. Δεν βλέπω, φίλε, να βγάζουμε νικητή μέχρι το τέλος. Ζαγόρασε την νικητήρια, να ξέρεις. Ασχολείται, δεν ξέρω. Κύριε Διευθυντά! Πώς το κόβετε, μην ασχολείται. Θα ενημερώσετε για την νικητήρια του GNTM μετά. Φυσικά και θα ενημερώσει. Βλέπουμε, αλλά βλέπουμε, δεν θα το προλάβουμε. Μάλλον. Δεν θα το προλάβουμε. Έχει δρόμο ακόμα. Γελάει. είναι πρώτη Καζαριάν, 39-33. Ναι. 39 η Καζαριάν, 37 η Σκίτσκο, ναι. Η Ευελίνα και 33 η Μαριάννα. Να σχολιάσουν μετά στη ζούγκλα, να ξέρει, καθηγητής. Πώς το κάνω το μαλλί της κοπέλας, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Καθηγητής Γουίλι.
και 870. Μια ανάλυση νομίζω πρέπει να γίνει. Και Ζαγόρας θα σχολιάσουν. Πρέπει να γίνει μια ανάλυση. Το next model, το GNTM. Δεν πώ τη βλέπει, φιλέ. Ποια. Τη χαράδρα εκεί. Φύγε τώρα από εκεί, πάνε λίγο στην Λιάνα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, δεν είχε πολύ για να φανεί τονιστή πολύ. Μοντέλο είναι, ρε φίλε, εντάξει. Γιατί να μην έχει, ρε Νίκο, δηλαδή. Κατάλαβα. Μοντέλα, ρε, εσύ συνήθω δεν έχουν. Δεν είναι τώρα τίποτα. Αλλά δε τι ωραία το φοράει. Ναι, τώρα μαζί έχουμε το πέτσε ξανερωτή. Αυτέ που φύγανε νωρί. Ναι, ναι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ δρόμο. Μα τώρα κάνουν κάθε και κάνουν ένα σκόπι στη μία μετά την άλλη. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Καλά, εντάξει. Να, τώρα μας δείχνει αυτή. Α, πώς ήρθα, πώς ξεκίνησα. Πώς. Εντάξει, το πράγμα τελειώνει μία η ώρα. Λογικά τελειώνει μία μισή. Έχει ακόμα ψωμί. Μία τελειώνει. Μία παρά μπορεί να τελειώσει κιόλας. Ναι. Αυτή, okay. Αυτή δεν σε έπειθε όταν την είδε, ας πούμε, εκεί πέρα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό. Φάτι χαρακτηρίζει χαμηλοβλεπούσα. Ναι. Ε? Ναι. Είδε χαμηλοβλεπούσα. Ναι. Okay. Ναι. Πολύ όμορφη είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η Μαριάννα. Είναι ωραία, αλλά είναι λίγο νερόβραστη. Ναι, πολύ. Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Καταλάβες. Είναι ρε παιδί μου. Είναι αυτή, άσε να σου πω, είναι αυτή, ναι, που, που μένει στην πολυκατοικία. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και όταν θα ανοίξει για να φύγει και θα ανοίξει και αυτή από απέναντι, ναι, θα σου πει γεια σου, τι κάνει, ναι, είσαι καλά. Ή έρχεται, να σου πει, ναι, ρε, εσύ, αυτή η Νάρα που ήταν, ναι, στο πρώτο, ξέρω, ναι, εγώ τι ξέρει. Ναι. Όχι, να, βλάκα, κατάλαβε. Κατάλαβε. Ενώ α πούμε αν έμενε στο διαμέρισμα στον ίδιο όροφο μαζί σου η Εύη, θα βγαίνατε μαζί τα διαμερίσματά σα, δεν θα σε χαιρετούσε. Η πολυκατοικία όλη, ρε. Θα ήταν, όχι, θα σου έρχεται ένα βλέμμα παξιωτικό και θα έφευγε. Με το φρύδι έτσι και θα έφευγε. Η Ανούλα θα σε χαιρετούσε. Αλλά με αυτή την εκνευριστική φωνή, καλή, ναι, καλημέρα Νικού, τι κάνεις, είσαι καλά. Αυτό το πράγμα, ναι, δεν γίνεται. Έτσι είναι, συμφωνώ. Τη είπε το μεταξύ άλλη, θες να σβήσεις στο Instagram προχθές. Εγώ την έψαξα, δεν την βρήκα στο Instagram. Την Ανούλα την Εμανατίδου. Ναι, Ανούλα Εμανατίδου, ναι, ναι. Ενώ έχει το μεταξύ 88 γιατί σελίδες. Πώς έχει, ρε φίλε. Έχει 88 σελίδες. Ποιο είναι? Άννα Εμανατίδου fans. Ρεάσε το άναμα να τη δουφάνει στο κανονικό, ποιο είναι. Άναμα να τη δουλειά θα είναι, φανταζόμαστε. Περίμενε, περίμενε. Έψαχνα, δεν να δούμε αν όντω το έδειξε πρώτον και δεύτερον, τι ήταν αυτό που είχε και την είπε άλλη να το σβήσει. Ναι, ήταν λέει πολύ κλασικό και πάνω σε αυτό το οποίο κάνει, ρε παιδί μου, σε μια άλλη ζωή. Κάτι άιντε, έλεγε, ρε, ξεκόλα. Και πρέπει λέει να κάνει ένα καινούριο σβήστο, λέει, και βάζει λίγο φωτογραφίε σου, λέει, από αυτέ που έχει κάνει εδώ πέρα. Δεν σε βάλε και χέρι, λέει, σβήστο. Σοπαρέ. Ναι, 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 δεν το βρίσκει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όλο φάνση είναι. Μπορεί να το κλείσανε και να το ανοίξει πάλι αυτή μετά, μόλις τελειώσει σήμερα. Αμανατίδου, κάτω παύλα. Όχι. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, σου λέω, το τσέκαρα. Ναι. Γιατί ήθελα, με έβαλε η άλλη σε περίεργα να δω τι εννοούσε, δηλαδή, όταν λέει δεν το προφλήτσα ένας Αμανατίδου. Άννα Αμανατίδου only. Τι λέει, ρε φίλε. Okay. Άρα το όσβησε, δηλαδή. Ακολούθησε την συμβουλή της... Ο Μπράτης έχει Instagram. Φυσικά και έχει. Έχει. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει πάντως. Πιστεύω ότι έχει. Μπα, όχι, ναι, δεν το προλαβαίνουμε κοβόδοπλα. Δεν το προλαβαίνουμε. Λοιπόν, άρχισε να κάνεις μια σούμα, Κωνσταντίνε Μπράτη. Δώσε λίγο τι ακριβώς γίνεται στο στοίχημα. Μπράτης, Μπράνα Έλλητς με μένα πρώτα. Μπράνα Έλλητς. Δεν έχει ψυχή, είναι κοβόδοπλα. Στην Κισβάρτα είναι. Ορίστε. Κισβάρτα, Ουγγαρία. Βέβαια, Κισβάρτα, πολύ γνωστή. Η οποία Κισβάρτα νίκησε τη Βίντι. Όλοι την νίκησαν τη Βίντι, μόνο ένα δεν νίκησε. Okay. Εδώ ρε φίλε. Ναι. Άγγελος Μπράτης. Ναι, ρε, και το μαλλί πιο τρέντι τώρα στο τελικό. Είναι λίγο έτσι. 19.500 ακόλουθους έχει ο Μπράτης. Και τέτοια. Εντάξει. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Ο αγέλαστος αυτός. Τι εδώ πέρα. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε μια σούμα. Έτσι. Στο στοίχημα αφήνω την Τανζανία. Είπαμε Σύμπα 2-1 κέρδισε. Σύμπα. Live. Παράταση έχουμε στο Βέλγιο. Στο 105, Σέντζι Λουάζ, Γκένγκ 2-2. Στη Γαλλία παίζουμε καθυστερήσει σε όλα πλην ενός, δηλαδή του Μονακό, Λοριάν 0-0, σε όλα τα υπόλοιπα. Μαρσέιγ, Στρασβούργο 1-1. Λοιπόν, περίμενε, επειδή η Γκένγκ είναι πολύ δυνατή. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ξεκαθαρίζω ότι Έλενα κάτω Παύλα Μανατίδου, αδερφή τη Άννα. Η Άννα περιμένει να τη επαναφέρει το λογαριασμό ή Instagram. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα κάνει καινούριο λογαριασμό. Προ το παρόν, δεν έχει Instagram, οπότε οποιοδήποτε προφίλ τη. Οποιοδήποτε προφίλ την παριστάνει είναι ψευτικό. Χαβρινίμ 2-1. Μιλάμε εδώ με στοιχεία και με ντοκουμέντα. Ρέμναντ 2-1. Το ρεπορτάζ είναι άμεσο, έτσι, έτσι, και έγκυρο. Στην Ολλανδία έχουμε παράταση και εκεί στο 105 Ρόντα Άγιαξ 1-1. Για το κύπελο της Ολλανδίας. Τόκα ντε Πορτουγκάλ. Μοτελέγκρε Μπενφίκα 0-1. Και Τζαμάικα στις καθυστερήσεις. Ρένο Ούβι 1-1. Τζαμίκα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Κάθε πρωί που κίναγα δηλαδή. Να πάω στη δουλειά. Ωραία.
Οπότε, Νίκο Παπαδόπουλε. Θα πήγες πολύ καλά σήμερα. Εγώ πίστευα θα τα προλάβουμε, αλλά δεν το προλαβαίνουμε. Θα το δούμε στο σπίτι μια και καλή. Θα προλάβω το σπίτι. Την νικήτρια. Εδώ θα είμαστε ξανά αύριο στις 10. Έχουμε για αύριο. Έτσι. Εδώ είμαστε, όρθιοι. Έχουμε για αύριο. Δύο χέρια. Δεν λέω το άλλο. Που έλεγε ο Τάκης. Τι έλεγε. Έλα, ρε. Εδώ είμαι όρθιος. Δύο χέρια, τρία πόδια. Κάτω έχεις δει αυτό το βίντεο, ρε. Από τα πιο κλασικά του. Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Πρέπει να σου πω και εκτός αέρα τι έλεγε πριν από αυτό. Γιατί δεν λέγεται στον αέρα. Okay. Εδώ είμαι. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Έτσι. Να περάσετε όμορφα, να κοιμηθείτε καλά. Να βλέπετε GNTM. Να βλέπετε GNTM. Μέχρι να βγει η νικήτρια. Να δείτε αύριο τα παιχνίδια των ομάδων μας. Από αύριο τελειώσουμε, τι θα ασχολούμαστε. Για πες λίγο. Μάστερ, πάει το ψωμάκι, μας το φάγανε. Γλυκό ψωμάκι. Πάει το ψωμάκι. Εντάξει, το κάνει και γιορτέ, σιγά τι εκπομπέ θα κάνουμε, Ρενίκο. Την άλλη εβδομάδα. Όχι, ρε, γενικά σου λέω. Έχει λίγο ψωμάκι, η τηλεόραση έχει λίγο ψωμάκι με αυτό. Τάχει, μετά θα ξεκινήσει και το survivor. Καλά. Εντάξει, κούρασε αυτό. Εντάξει. Κούρασε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.